Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 21 Φεβρουαρίου και πάμε να δούμε την σημερινή επικαιρότητα σε τίτλους. Σε πάρα πολύ λίγα λεπτά ξεκινάει η συνάντηση του Μουσταφά Κιντζή με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σήμερα όλοι αναμένουν ότι θα ξεκαθαρίσουν πλέον οι προθέσεις της τουρκικής πλευράς για τις συνομιλίες. Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης ακολούθως θα δει την κυρία Σπέχαρ. Θα δούμε, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, να σας πω ότι εχθές αποκαλυπτικός ήταν και ο Ανδρέας Μαυρογιάννης για το τι ζητάει η άλλη πλευρά σε πολύ σημαντικά ζητήματα, ενώ σχολίασε και την σημερινή συνάντηση του κύριου Τσαβούσογλου με τον κύριο Ακιντζή. Να πούμε βεβαίως ότι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα προεδρεύσει και σύσκεψεις στα κατεχόμενα με όλα τα τουρκοκυπριακά κόμματα και στην παρουσία του Ακιντζή. Όλοι θεωρούν ότι πλέον θα δοθούν ουσιαστικά οδηγίες και θα έχουμε στις 3 η ώρα τις επίσημες δηλώσεις για να δούμε πώς θα τοποθετηθούν, γιατί βρισκόμαστε και λίγα 24 ώρα πριν την 5η και τη νέα συνάντηση των ηγετών. Θρίλερ δυστυχώς δίχως τέλος, τέταρτη μέρα αναζήτησης του αγνοούμενου Δίτη. Συνεχίζουν τις προσπάθειες, ωστόσο καταλαβαίνουμε ότι οι ελπίδες λιγοστεύουν. Υπήρξαν και κάποιες πληροφορίες ότι σηκώθηκαν και τουρκικά ελικόπτερα για να συνδράμουν προφανώς στην διάσωση, στις έρευνες για τον Δίτη, κάτι το οποίο διαψεύστηκε βεβαίως αμέσως. Θα μιλήσουμε με μέλος όμως του κέντρου διάσωσης και θα έχουμε όλες τις λεπτομέρειες για τις έρευνες που, όπως είπαμε, ξεκίνησαν για τέταρτη μέρα. Πανάκριβα σε σύγκριση με πέρσι τα φρούτα και τα λαχανικά. Θα δούμε αναλυτικά με πίνακες τι θα πληρώσουμε φέτος για τη Σαρακοστή. Επιστρέφει στην Αθήνα η Τρόικα, ανακοινώθηκε συμφωνία με τους δανειστές, ούτε ένα ευρώ περικοπές, λέει η κυβέρνηση Τσίπρα. Θα δούμε όμως τι νέα μέτρα θα πρέπει να λάβει η ελληνική κυβέρνηση και τι έπεται από εδώ και πέρα για την ελληνική οικονομία. Επέστρεψε και ο Αρτέμις Σόρας, ο οποίος έδωσε ένα απίστευτο σοου. Ο ίδιος και οι οπαδοί του έκαναν επικλήσεις προς τους 12 θεούς στο Ηρώδιο. Έχουμε και το σχετικό βίντεο και θα το μεταδώσουμε. Αυτά και άλλα πολλά τις επόμενες 2 ώρες. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με ένα ρεπορτάζ το οποίο πρέπει να προειδοποιήσουμε ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν τα παιδιά γιατί μπορεί να ενοχλήσουν οι σκηνές που ακολουθούν. Μέρα με τη μέρα λοιπόν χειροτερεύει η κατάσταση στο Ρεόκαστρο με τον κόσμο να είναι διχασμένος για το αν πρέπει ή όχι τα προσφυγόπουλα να βρίσκονται στα σχολεία. Αντιεξουσιαστές εισήλθαν στο χώρο του σχολείου και χτύπησαν ένα 24χρονο ο οποίος τάχθηκε υπέρ των προσφυγόπουλων. Θα δούμε τις σκηνές, θα δούμε το επεισόδιο που προκλήθηκε και να προειδοποιήσουμε ξανά ότι είναι καλό να απομακρυνθούν τα παιδιά από τις οθόνες. Ένα μέλος της πατριωτικής κίνησης πολιτών πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού μέσα στον προαύλιο χώρο του σχολείου από μέλη αντιεξουσιαστών. Το μέλος της οργάνωσης, η οποία είναι κατά της ένταξης των προσφυγόπουλων στο σχολείο, έγινε αντιληπτό όχι από την αστυνομία, αλλά από τους αντιεξουσιαστές που τον χτύπησαν στο κεφάλι. Με αίματα στο πρόσωπο, ο 24χρονος οδηγήθηκε σε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Είναι πάρα πολύ χτυπημένος και πρέπει να κάνει πολλές εξετάσεις, μου είπε η αδελφή. Μα λέγε, μάνα, μην κλαις, μην κλαις. Λέω, δεν κλαίω, αγόρι μου, μόνο που είσαι καλά. Οι αστυνομικοί που από το πρωί προσπαθούσαν να εμποδίσουν την επέκταση των επεισοδίων, όχι μόνο έμειναν αμέτωχοι, αλλά παρακολουθούσαν από απόσταση το ξυλοδαρμό του νεαρού. Ο αστυνομικός μου είπε ότι δεν μπορούσαν να μπαίνουν. Απλώς βλέπαμε θεατές. Τα μάτια του και τα δύο εδώ, σκισμένος εδώ πάνω, από εδώ, εδώ πέρα κάτω, την πίτη του από εδώ πάνω, από εδώ. Από το πρωί, ανάμεσα στους αλληλέγγυους που πήγαν να συμπαρασταθούν στα προσφυγόπουλα, παρισέφρισε ομάδα αντιεξουσιαστών. Ο δρόμος έξω από το σχολείο μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Από τη μία πλευρά οι αντιεξουσιαστές, από την άλλη τα μέλη της πατριωτικής κίνησης και στη μέση η αστυνομία. Έξω από το σχολείο πετάχθηκαν φυλάδια στα αραβικά, κάτι που έκανε ακόμη πιο έκριθμη την κατάσταση. Από αυτούς δεν είναι κανένας από εδώ πέρα από το Ρεόκαστρο. Τα παιδιά αυτά τα χρησιμοποιούν ως δούριο ύπο για την ισλαμοποίηση της πατρίδας μας.
Από την ένταση δεν τη γλίτωσαν ούτε οι δημοσιογράφοι που εμποδίστηκαν κάποια στιγμή να μεταδώσουν ζωντανά τις εικόνες. Μάλιστα, πάμε να δούμε τώρα άλλες ειδήσεις από το διαδίκτυο. Στις κύριες ειδήσεις του TV One News βλέπουμε φυσικά τις εξελίξεις στα κατεχόμενα, τις συναντήσεις Τσαβούσογλου με επίκεντρο το Κυπριακό. Όπως είπαμε, στις 3 θα γίνουν οι επίσημες δηλώσεις. Συνεχίζονται και επεκτείνονται οι έρευνες για εντοπισμό του 30χρονου ψαρά, τέταρτη μέρα σήμερα. Σοβαρό τροχαίο είχαμε στην Λεμεσό. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε πεζό. Πρόκειται για 78χρονο, ο οποίος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Μεταφέρθηκε λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του. Νικολάου και Τράτος στα Ντέρμπι, οι διαιτητές του Κυπέλου, στο TV One News. Κουρσουμπά, έχουμε την αντίδραση της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού μετά την απόφαση για 18μηνη ποινή φυλάκισης σε 36χρονο, ο οποίος κακοποίησε σεξουαλικά 6χρονο κοριτσάκι. Θα έχουμε τις λεπτομέρειες, θα μας τα πει η Μιλίτσα Πολεμίτου από την ΠΑΦΟ. Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους, μικρού αεροσκάφου σε εμπορικό κέντρο στην Μελβούρνη. Δυστυχώς έχουμε 6 νεκρούς. Από τη Λεμεσό και πάλι έργα τέχνης μεγάλης αξίας έκαναν φτερά από σπίτι. Ενώ όσον αφορά τη δίκη της Έφης Ηροδότου, τα συλληπιτήρια και η συγγνώμη του Σέρβου μάρτυρα στους γονείς του Εμίλιου. Ο συγκεκριμένος είχε ψευδομαρτυρήσει στην προηγούμενη διαδικασία και πλέον απολογήθηκε. Συνεφιασμένος ο καιρός σήμερα, στους 16 βαθμούς ο υδράργυρος. Είπαμε θα έχουμε μία διαφορά όσον αφορά τη μέρα και την νύχτα. Να δούμε τι άλλο υπάρχει. Όσον αφορά την Ελλάδα, έχουμε την απόφαση του Eurogroup και τα επόμενα βήματα. Επιστρέφουν οι θεσμοί στην Ελλάδα. Θα δούμε ποια νέα μέτρα θα ληφθούν και τι σημαίνει αυτό για την ελληνική οικονομία και όλους μας κατ' επέκταση. Άρπαξαν 200 ευρώ από Ταμείο Περιπτέρου. Είχαμε ληστεία σε περίπτερο και πάλι στη Λεμεσό υπό την απειλή μαχαιριού και επιτέθηκαν μάλιστα και χτύπησαν τον υπάλληλο που αντιστάθηκε. Στον αέρα η συνάντηση την Πέμπτη μεταξύ Αναστασιάδη Ακιντζή. Όπως είπαμε, οι πολύ αποκαλυπτικές δηλώσεις του Ανδρέα Μαυρογιάννη στην εκπομπή Βέτο και την Εμιλία Κενεβέζου. Δεν αποδεχόμαστε το αίτημα της Τουρκίας για τις 4 βασικές ελευθερίες, ενώ ξεκαθαρίζει ακριβώς και πώς αντιλαμβάνονται το θέμα της ισότητας οι Τουρκοκύπροι, οι οποίοι, όπως λέει, δεν θέλουν αριθμητική ισότητα, αλλά να έχουν ίση εξουσία και να έχουν ισοδύναμη εξουσία. Δηλαδή θέλουν να είναι ισοδύναμη η εξουσία, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι αριθμητική. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι ουσιαστικά είναι ακριβώς επί της ουσίας. Είναι το ίδιο πράγμα όπως το να έχεις αριθμητική ισότητα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, αυτά και από το TV One News. Και εμείς θα πάμε τώρα να δούμε την διάσωση ενός κοριτσιού στη Συρία, η οποία βρέθηκε κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της. Οι εικόνες πραγματικά συγκλονίζουν. Οι βόμβες μόλις κατέστρεψαν το σπίτι τους. Η γυναίκα αλόφρον φωνάζει για βοήθεια. Οι άνδρες με τα λευκά κράνη, όπως είναι γνωστή πλέον στη Συρία, αρχίζουν να σκάβουν με τα χέρια. Δεν είχαν εργαλεία μαζί τους και ξαφνικά άκουσαν τη φωνούλα της μικρής Άγια. Ήταν στο στρώμα της. Ένας θεός ξέρει πως σώθηκε το μικρό κορίτσι. Μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες σε νοσοκομείο της περιοχής. Ζωντανό. Η Άγια στάθηκε τυχερή. Χιλιάδες άλλα παιδιά χάνουν τη ζωή τους καθημερινά στον εμφύλιο της Συρίας. Οι βομβαρδισμοί σε συνοικία Γκούτα της Δαμασκού έχουν παγιδεύσει περισσότερους από 400.000 αμάχους. Μάλιστα, πάμε να ρίξουμε και μία ματιά στο Twitter. Λοιπόν, εδώ είδα μία φωτογραφία του Αντετοκούμπο, τρεις παρουσίες στο Top 10 του All-Star Game. Από ό,τι διάβαζα, έχει βάλει περισσότερα καλάθια από ό,τι οποιοδήποτε άλλος Ευρωπαίος μπασκεμπολίστας. Έχουμε ένα πάρα πολύ
όμορφο ρεπορτάζ με το Αντετοκούμπο, ο οποίος μιλάει, κάνει δηλώσεις μετά από αγώνα και μιλάει και για την Ελλάδα. Είναι πολύ όμορφο, θα το παρακολουθήσουμε στη διάρκεια της εκπομπής. Ξένια Κωνσταντίνου από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Το σίγουρο είναι ότι δύο λάθη δεν κάνουν ένα σωστό. Σταύρος Κυπριανού, συνάδελφος από το ΡΙΚ. Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς να εμποδίσεις την άνοιξη να έρθει. Μάλιστα, έχει βάλει έτσι μία φράση ενός χιλιανού ποιητή. Αδάμος Ασπρής από το ΔΥΚΟ. Είναι ένα πράγμα οι διαφορετικές προσεγγίσεις στο Κυπριακό και εντελώς άλλο η διάκριση μεταξύ παράνομου νόμιμου κράτους και της αξιοπρέπειάς του. Ελένη Θεοχάρους, πριν 6 ώρες, είναι εθνικισμός να γνωρίζεις και να τιμάς την ιστορία σου. Συνεχίζονται ουσιαστικά τα σχόλια όσον αφορά το νοτικό δημοψήφισμα. Άθος Αντωνιάδης, σημαντική αποκάλυψη του διαπραγματευτή μας, κύριο Μαυρογιάννη. Δεν έχουμε να δώσουμε άλλα στην διαπραγμάτευση. Όντως, ήταν πάρα πολύ έτσι, ειλικρινής και αποκαλυπτικός για το πού βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι συνομιλίες και έδωσε μια εικόνα για το πώς βρίσκουν συνέχεια καινούργιες απαιτήσεις οι Τούρκοι και έχει πει ότι εδώ που έχουμε φτάσει δεν υπάρχει κάτι άλλο να δώσουμε και αναφέρθηκε βεβαίως και στις 4 ελευθερίες όπου είναι η νέα απαίτηση. Γιώργος Μητίδης, το Υπουργείο Οικονομικών, δήλωσε πως η ανάπτυξη ήρθε αλλά είναι ακόμη εγκλωβισμένη στο λιμάνι. Λοιπόν, ένα σκίτσο με αφορμή και τα όσα έχουμε ζήσει το τελευταίο διάστημα με το λιμάνι. Νατάσα Ιωάννου έχει βάλει τη σχετική φωτογραφία από τη συνέντευξη στο Βέτο και λέει ότι σχολιάζει επιχείρημα των Τούρκων να στηρίξουν εγγύσεις και επεμβατικά δικαιώματα τα περί ένωσης. Ανδρέας Αποστόλου από τη Συμμαχία Πολιτών, η μη λύση δεν είναι λύση, γι' αυτό προτείνουμε μια νέα στρατηγική. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει και με το Twitter και θα πάμε τώρα να δούμε εικόνες από το καρναβάλι στη Βραζιλία, οι προετοιμασίες του οποίου αμαυρώθηκαν από τη δολοφονία της βασίλισσας του καρναβαλιού και όπως θα δούμε και στις εικόνες που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας, η κοπέλα σκοτώθηκε από ληστή που ήθελε να κλέψει το αυτοκίνητό της. Θα δούμε τη σκηνή αυτή. Είχε πάει να πάρει το παιδί της από φροντιστήρια επί της ουσίας. Ωστόσο, οι προετοιμασίες βεβαίως συνεχίζονται. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που ακολουθεί. Η Πάολα Σέρπα Σεβέρο, 33 ετών, η νέα βασίλισσα του καρναβαλιού στη Βραζιλία, χορεύει ασταμάτητα και με πάθος για να δώσει τον καλύτερό της εαυτό στη μεγάλη παρέλαση στο σαμπαδρόμιο του Ρίο. Ήθελε να τιμήσει τον τίτλο της. Η μοίρα της έπαιξε σκληρό παιχνίδι. Δολοφονήθηκε μόλις μία εβδομάδα πριν τη μεγάλη εμφάνισή της από έναν άντρα ο οποίος ήθελε να της κλέψει το αυτοκίνητο. Οι εικόνες τις οποίες κατέγραψε κάμερα ασφαλείας είναι συγκλονιστικές. Η νεαρή γυναίκα περιμένει μέσα στο αυτοκίνητό της την 7χρονη κόρη της για να την παραλάβει μετά το μάθημα μουσικής. Στα πλάνα φαίνεται ο δράστης. Την πλησιάζει χωρίς ενδιασμό στον πολυσύχνα στον δρόμο και την πυροβολεί εμψυχρό. Προσπάθησε μάταια να τη βγάλει έξω από το όχημα. Η Πάολα όμως φορούσε τη ζώνη ασφαλείας και ο δολοφόνος της, ο οποίος φαίνεται πως βιαζόταν, την παράτησε και έφυγε. Η δολοφονία της βήθησε στο πένθος στην πόλη Κακοερίνια κοντά στο Πόρτο Αλέγκρε της Βραζιλίας και κηρύχθηκε τριήμερο πένθος. Ωστόσο, το Ρίο Ντετζανέιρο ζει τις δικές του φαντασμαγορικές καρναβαλικές στιγμές και προετοιμάζεται πυρετοδός για τη μεγάλη παρέλαση. Για αρχή πραγματοποιήθηκε ο εξαγνισμός στο σαμπαδρόμιο με ιερό νερό και σκούπες για να φύγει η αρνητική ενέργεια εν όψη του κορυφαίου διαγωνισμού των σχολών της ΣΑΜ. Τα αμπλόκο, τα αποκριάτικα πάρτι στους δρόμους του Ρίο Ντετζανέιρο έχουν την τιμητική τους. Ως και τα κατοικίδια έκαναν παρέλαση με αποκριάτικες στολές. Σπανιόλες, μπαλαρίνες, αρλεκίνοι ξεχύθηκαν στην Κόπα Καμπάνα με τους ιδιοκτήτες τους με σκοπό να αφυπνίσουν συνειδήσεις κατά της κακοποίησης των ζώων. Μάλιστα, τώρα έτσι αρκετό καιρό μετά τον χωρισμό τους, ο οποίος μας απασχόλησε αρκετά. Αναφέρουμε βεβαίως την Ατζελίνα Τζολί και τον Μπρατ Πιτ. Η ίδια μίλησε για πρώτη φορά, έκανε δηλώσεις με αφορμή και την νέα της ταινία, την πρεμιέρα για τη νέα της ταινία που έγινε στην Καμπότζη, όπου βρέθηκε εκεί με τα 6 παιδιά της. Έκανε λοιπόν δηλώσεις, έδωσε συνέντευξη και ερωτήθηκε για το διαζύγιο της και πάμε να δούμε τι είπε. Μπορεί ο Μπρατ Πιτ να έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση πριν λίγους μήνες, φαίνεται όμως πως η Αντζελίνα
Ζολή, χρειάστηκε περισσότερο χρόνο για να νιώσει έτοιμη για αυτό το βήμα. Στο πλευρό της είχε και τα 6 παιδιά της. Except to say it was a very difficult time, and we are a family, and we will always be a family, and we will get through this time and hopefully be a stronger family for it. My focus is my children, our children, and it is and my focus is finding this way through. Το διάσημο πρώην ζευγάρι μετά από σκληρή μάχη για την κυδαιμονία των παιδιών πήρε μια κοινή απόφαση ώστε τα 6 παιδιά τους να προσαρμοστούν ομαλά στις νέες συνθήκες. Μάλιστα, ερχόμαστε πίσω στο στούντιο για να ανοίξουμε ένα θέμα που ουσιαστικά αφορά στην ομοιοπαθητική. Όλοι την έχουμε ακούσει, νομίζω όμως ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά και κυρίως δεν γνωρίζουμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει και σε ποιες περιπτώσεις. Μαζί μας βρίσκεται ο Δόκτωρ Σάβας Κάλιοντας. Θα το λέω. Καλημέρα σας. Παθολόγος ομοιοπαθητικός. Καλώς ορίσατε. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό. Τι είναι η ομοιοπαθητική? Η ομοιοπαθητική είναι ένα φυσικό σύστημα θεραπείας αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως ένα από τα αρχαιότερα συστήματα υγείας που υπάρχουν στον κόσμο. Μαζί με τον βελονισμό, την κινέζικη ιατρική, την αγιουρβέδα, η ομοιοπαθητική είναι η τρίτη σε ιστορία, γιατί έχει ιστορία 200 χρόνων, αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και ανήκει στα αρχαία συστήματα, φυσικά συστήματα θεραπείας. Μάλιστα. Και ξεκινά φυσικά, όπως και η κλασική ιατρική, από τον Ιπποκράτη. Όμοια ομοίης ιόντες το έργο του Ιπποκράτη των περιτόπων των κατάνθρωπων. Δηλαδή, όπως ο Ιπποκράτης έλεγε ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε με τα όμοια μια ασθένεια, έλεγε ότι και με τα ενάντια μπορούμε να θεραπεύσουμε μια ασθένεια, αλλά και όταν αυτά δεν μπορούν να βοηθήσουν, μπορούμε να έχουμε βοήθεια και από το μαχαίρι, από τη χειρουργική δηλαδή ιατρική. Mm-hmm. Αυτά όλα τα έχει πει ο Ιπποκράτης. Ο βασικός λοιπόν νόμος έχει καθοριστεί από τον Ιπποκράτη ότι μια ουσία η οποία προκαλεί κάποια συμπτώματα σε ένα υγιή, στον ασθενή τα θεραπεύει. Αν για παράδειγμα είμαστε στην κουζίνα και χρησιμοποιούμε το κόκκινο κρεμμύδι που είναι της μόδας και επανέρχεται τώρα στην κουζίνα μας, αυτό τώρα μας προκαλεί έναν μεγάλο ερεθισμό στα μάτια. Ναι. Και αρχίζουμε να κλαίμε, αρχίζουμε να τσούζει το μάτι, αρχίζουμε... Αυτό τι μας θυμίζει στην παθολογία? Μας θυμίζει μια έντολη αλλεργική επιπεφυγίτιδα. Μάλιστα. Και αν πάρουμε το κόκκινο κρεμμύδι και το κάνουμε ομοιοπαθητικό, μπορούμε να θεραπεύσουμε ένα ασθενή που έχει αλλεργική ρινίτιδα. Ή αλλεργική ρινίτιδα ή αλλεργική επιπεφυγίτιδα, γιατί τρέχει και η μύτη όταν αναπνέουμε αυτή την ουσία. Τώρα όμως πώς μπορεί δηλαδή αυτό που προκαλεί κάποια συμπτώματα την ίδια ώρα παρόμοια συμπτώματα να τα αντιστρέψει και να τα θεραπεύσει? Υπάρχει μια διαδικασία στο ενδιάμεσο. Πολύ σωστή ερώτηση, γιατί πολλές φορές μου λένε οι ασθενείς, τώρα που κρυολόγησα ή τώρα που έχω κολλικό νεφρού ή τώρα που έχω μια κρίση άσθμα, θα μου βάλεις να εκτεθώ ξανά στο κρύο, αφού από το κρύο ξεκίνησε? Όχι. Αυτό λέγεται ισοπαθητική. Δεν θεραπεύουμε δηλαδή με το ίδιο μικρόβιο ή με την ίδια ουσία ή με την ίδια κατάσταση η οποία προκάλεσε ή την πνευμονία ή την βροχίτιδα ή το άσθμα. Μάλιστα. Θα χρησιμοποιήσουμε μια ουσία η οποία προκαλεί όμοια εικόνα στον υγιή. Δηλαδή, αν για παράδειγμα έχουμε μια κρίση άσθματος, όπου το παιδάκι γεμίζει φλέγματα και κάνει εμετό για να τα βγάλει ο οργανισμός. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε ένα βότανο που λέγεται ιππεκακουάνα, το οποίο στον υγιή θα γεμίσει το στήθος του φλέγματα και θα κάνει εμετό. Μάλιστα. Ουσιαστικά προσπαθούμε να δούμε ποια εικόνα έχει ο ασθενής εκείνη τη στιγμή που είναι μπροστά μας και αυτή η εικόνα πώς αντιστοιχεί, με τι αντιστοιχεί στη φαρμακολογία την ομοιοπαθητική. Όλο αυτό, όπως μας το λέτε, έχει δοκιμαστεί και όντως λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. 200 χρόνια. Ποιες είναι έτσι οι περιπτώσεις, οι παθήσεις, μας είπατε για το άσθμα, που λειτουργεί περισσότερο η ομοιοπαθητική? Όλες οι λειτουργικές. Ναι. Εκεί που δεν φτάνουμε σε καταστροφές ιστών. Για παράδειγμα, όλα τα λειτουργικά από ταχυπαλμίες, από εφιδρώσεις, από
συμπτώματα γαστρίτιδας, από συμπτώματα κολίτιδας. Όταν όμως αρχίζει και προχωρά η παθολογία και γίνονται ανατομικές βλάβες, εκεί τα πράγματα για όλους τους γιατρούς και για μας αρχίζουν να γίνονται δύσκολα. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η ομοιπαθητική βοηθά πάρα πολλά στα ψυχοσωματικά νοσήματα. Γιατί, όσο και αν φαίνεται παράξενο, μπορούμε με την ομοιπαθητική να ενώσουμε το τι συμβαίνει στο ψυχισμό του ατόμου και το τι συμβαίνει στο σώμα. Για παράδειγμα, αν κάποιος διατηριαστεί με αρσενικό ή με φωσφόρο ή με άλλες ουσίες, όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι ισχυρά δηλητήρια και αλλάζουν και την ψυχολογία του ατόμου. Mm-hmm. Πριν λοιπόν από το θάνατο, από το αρσενικό, έχει φόβο θανάτου ο άρρωστος. Υπάρχουν συγκεκριμένα φυσικά φάρμακα, θα πω έτσι, της ομοιοπαθητικής που θεωρείτε ότι όλοι πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας για τέτοιες, ας πούμε, περιπτώσεις που ίσως να μην προλαβαίνουμε ή να μην θέλουμε να πάμε πρώτα. Ακριβώς. Ναι. Πολλοί ασθενείς που ακολουθούν χρόνια την ομοιοπαθητική έχουν και τα χτυπήματα, για παράδειγμα, στα παιδάκια. Mm-hmm. Μπορεί ένα χτύπημα που είναι στο κεφάλι να χάσεις χρόνο mm-hmm. και εκεί να αποβεί μοιραίο για το παιδί. Εκεί, αν έχεις το άρνικα στο σπίτι, μπορεί να προλάβεις και να σταματήσεις αιμορραγίες ακόμα και στον εγκέφαλο. Και η λογική είναι ότι αντικαθιστούμε τα χημικά φάρμακα με φυσικά φάρμακα. Πολλές φορές γίνεται και αυτό. Υπάρχουν και τα σκευάσματα, τα χημικά, τα γνωστά που μπορεί. Όχι πάντα βέβαια, αλλά πολλές φορές μπορεί. Και πολλές φορές έχουμε εμείς στο προστάσιο της ομοιοπαθητικής φάρμακα τα οποία μπορούν να πλεονεκτούν γιατί δεν υπάρχουν στην κλασική ιατρική. Για παράδειγμα, αυτό που έλεγαμε προηγουμένως, ένα χτύπημα στο κεφάλι μπορεί σε δευτερόλεπτα να σταματήσει μια εσωτερική αιμορραγία με την άρνικα. Αυτό δεν υπάρχει στην κλασική ιατρική. Γιατρέ, πότε πρέπει να έρθει κάποιος κοντά σας για να σας δει, σε ποιες περιπτώσεις? Αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο, για να ενημερώσουμε, είναι διαφορετικό αυτό που γίνει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη, λόγω παράδοσης, αν και είναι ελληνική ιατρική ουσιαστικά η ομοιοπαθητική, στη Γαλλία, στη Γερμανία, για παράδειγμα, ο κόσμος ξεκινά με την ομοιοπαθητική γιατί θέλει να αποφύγει, ειδικά στα πρώτα χρόνια της ζωής, στην παιδική ηλικία, τα χημικά φάρμακα. Εκπεπιθύσεως, από κουλτούρα δηλαδή. Στη Ρωσία, πάλι που έχω αρκετούς ασθενείς, αυτοί δεν παίρνουν χημικά ή αντιβιωτικά ή οποιαδήποτε άλλα φάρμακα κατασταλτικά, χωρίς να υπάρχει λόγος. Στην Κύπρο γίνεται το αντίθετο. Κάνουμε την κατάχρηση πρώτα των χημικών φαρμάκων. Έχουμε φτάσει να είμαστε η πρώτη χώρα σε κατανάλωση αντιβιωτικών μετά την Ελλάδα και την. Εμείς οι δύο χώρες αυτές, η Ελλάδα mm-hmm. και η Κύπρος, είναι οι πρώτες χώρες σε κατανάλωση. Και αφού φτάσουμε σε αδιέξοδο ή φέρουμε τα παιδιά μας σε μια κατάσταση όπου το αμυντικό σύστημα έχει πέσει πάρα πολύ, τότε ζητούμε βοήθεια από την ομοιοπαθητική. Mm-hmm. Εγώ θα προτιμούσα την πρώτη κατάσταση, όπου δηλαδή ξεκινά ένα παιδάκι με ομοιοπαθητική και διατηρεί τον οργανισμό του καθαρό και αν χρειαστεί θα πάρει όταν το κρίνει. Άρα λέτε μπορούμε να κάνουμε ομοιοπαθητική και προληπτικά. Ακριβώς. Πείτε μας, ας πούμε, λίγα κάποια παραδείγματα. Δηλαδή, κάποιος που δεν έχει κάτι συγκεκριμένο, κάποια συγκεκριμένη πάθηση, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει την ομοιοπαθητική προληπτικά? Το κυριότερο είναι αυτό που ζούμε καθημερινά. Εάν καθίσει κάποιος στην τηλεόραση, σε μισή ώρα είναι σφιγμένο το στομάχι του με αυτά που βλέπει. Ναι. Όλα αυτά τα σοκ που γίνονται στη ζωή μας και αυτά που περιγράφεται στους πολέμους και αυτά που περιγράφουμε στην προσωπική ζωή των αστέρων του Hollywood κλπ. Όλα αυτά χρειάζονται ομοιοπαθητική θεραπεία. Ουσιαστικά, όταν ένας οργανισμός ζει κάτω στον πόλεμο, σε αυτή τη φρίκη του πολέμου. Εντάξει, έχουμε και το καθημερινό στρες, δεν χρειάζεται μόνο να δούμε τι γίνεται. Μόνο να τα βλέπεις, αρρωσταίνεις. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να πάρουμε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχει συγκεκριμένο φυσικό σκεύασμα το οποίο βοηθάει στο στρες? Ακριβώς. Αν αυτό το στρες τώρα χτυπάει στο στομάχι και αρχίζουν συμπτώματα γαστρίτιδας, δεν θα περιμένω εγώ να δω στην ακτινογραφία ένα έλκος για να δράσω. Πρέπει να δράσω όταν εκεί στο κινησιουργό αιτία. Θέλω να μου πείτε, γιατί έχουμε και την ιατρική όπου ο καθένας ανάλογα τα συμπτώματά του πάει στον εξειδικευμένο γιατρό. Πότε θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει πριν να πηγαίνει να δοκιμάζει την ομοιοπαθητική, σε ποιες περιπτώσεις, για να μπορέσει ο κόσμος να το διαχωρίσει? Να ξέρει πού επεμβαίνει η ομοιοπαθητική, πού. Σε όλα τα στάδια μπορεί να επέμβει και μπορεί να πάει παράλληλα με την κλασική ιατρική, γιατί να μην πέσετε στην παγίδα να νομίσετε ότι η ομοιοπαθητική έρχεται να αντικαταστήσει
την κλασική ιατρική ή να την καθαιρέσει ή να την αμφισβητήσει κλπ. Όχι, αυτά δεν υπάρχουν. Σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης, είτε στο αρχικό, μπορεί να επέμβει. Δηλαδή και μπορεί και συνδυαστικά. Ακριβώς. Και μάλιστα. Συνδυαστικά. Για παράδειγμα, ένα χρόνιο άσμα. Εάν έρθει ο ασθενής και παίρνει πολλά φάρμακα, δεν μπορεί να τα αφαιρέσει αμέσως. Αλλά αν σιγά σιγά τονωθεί η άνοια του οργανισμού, αραιώσουν τα ακρολογήματα που οδηγούν στο βροχικό άσμα και αρχίζει να μειώνεται η χημική στήριξη στα βροχοδιασταλτικά εννοώ και όλα αυτά ή τα αντιβιωτικά, αρχίζει να ανεβαίνει η άμυνα και λιγοστεύουν οι κρίσεις, εκεί σε κάποια στιγμή τον βοηθάς να ανέβει επίπεδο υγείας και κάποια στιγμή να ισορροπήσει το άσμα και να υποχωρήσει. Αυτά γίνονται καθημερινά. Τα παίρνεις για ένα χρονικό διάστημα ή τα παίρνεις σε φόρους ζωής? Όχι. Για ένα χρονικό διάστημα μέχρι να ισορροπήσει και να φτάσει σε ισορροπία ο οργανισμός. Όταν λέμε συνδυαστικά, παραδείγματος χάρη, αν έχουμε παιδιά, μπορούμε δηλαδή να μπαίνουν και τα εμβόλια και παράλληλα να ακολουθούν και μια ομοιοπαθητική? Ναι, αλλά πολλές φορές λέμε, και αυτό παρεξηγείται και ευχαριστώ που μου το θυμήσατε, πολλές φορές όταν ένα παιδάκι είναι σε πτώση της άμυνας μεγάλη και βλέπεις ότι κάθε εβδομάδα κρυολογά και κάθε εβδομάδα παίρνει αντιβιωτικά, παίρνει σπνεώμενα, παίρνει ανοσοκατασταλτικά της κορτιζόνης για να ξεφύγει από τις οξύες καταστάσεις, εκεί λες τώρα μην το φορτώσεις και με ένα εμβόλιο και περίμενε για 6 μήνες ή για 3 μήνες και το κάνεις μετά. Αυτό παρεξηγείται και λένε ότι η παθητική είναι εναντίον των εμβολίων. Έχουμε πολλές αντιρρήσεις για το πώς γίνονται σήμερα τα εμβόλια και έχουμε δικαίωμα να είμαστε επιστήμονες και να παρατηρούμε και να έχουμε το δικαίωμα να. Έλκος στο στομάχι, είδαμε τα αντιβιωτικά που δίνουμε στα παιδιά. Ερχόμαστε και ίσως και προληπτικά μπορούμε να έχουμε κάποια πράγματα στο σπίτι που δεν βλάπτουν και μπορούμε να τα δίνουμε και προληπτικά για να αποφύγουμε είτε και για να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις. Ακριβώς. Στην Κύπρο, οι ασθενείς, τι είναι αυτό που περισσότερο ζητάνε από την ομοιοπαθητική? Κοιτάξτε, ξεκινούμε από τις ημικρανίες. Πάμε στις φοβίες, στις λειτουργικές καταστάσεις του από το έντερο, από το αναπνευστικό. Λειτουργικές διαταραχές από την περίοδο, πολυκυστικές οθήκες για παράδειγμα, πόνους στην περίοδο μπορούν να βελτιωθούν με την ομοιοπαθητική. Βλέπουμε εντωμεταξύ και το βίντεο που δείχνουμε ουσιαστικά, δείχνεται πώς παρασκευάζονται τα διάφορα φάρμακα, το οποίο βλέπουμε ότι είναι όλα φυσικά, έτσι. Είναι εργοστάσια στη Γερμανία παρασκευής ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Υπάρχουν νόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι ακολουθούνται αυστηροί κανόνες φαρμακοποιίας και ακολουθούνται. Εμείς ακολουθούμε την ευρωπαϊκή φαρμακοποιία, ακριβώς όπως βλέπετε και στο βίντεο. Και υπάρχουν πολύ ψηλά στάνταρ στην Ευρώπη για να γίνει αυτή η φυσική ουσία ακίνδυνη και να φτάσει στα χέρια ή στο στόμα του ασθενή και να μην περιέχει καθόλου χημικά. Ξεκινούμε από βιολογική καλλιέργεια, προχωρούμε με φυσική γονιμοποίηση των φυτών, σωστή παρασκευή χωρίς καθόλου χημική επεξεργασία και φτάνουμε στο ομοιοπαθητικό φάρμακο, το οποίο είναι το πιο ακίνδυνο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον άνθρωπο. Κάποτε, όταν είχα ενημερωθεί κι εγώ, ήσασταν ιδιαίτερα ενάντια στον καφέ. Υπάρχουν άλλες ουσίες που επίσης θεωρείτε ότι εμποδίζουν ίσως τη λειτουργία? Ναι. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε, νομίζω ότι είναι. Πολλοί ασθενείς θα έχουν βρει δυσκολία στο να κάνουν τη θεραπεία λόγω του ότι πρέπει να καταργηθεί ο καφές. Κοιτάξτε, η δράση του καφέ είναι ένας μύθος. Είναι η δράση, ο καφές δράσει στο δικτυωτό σχηματισμό του εγκεφάλου για 7 λεπτά και δίνει αυτή το έναυσμα, την εφορία που λέει «Α, ξύπνησα». Ναι. Αυτό όμως 7 λεπτά είναι, δεν είναι τίποτα. Αλλά το έχουμε ανάγκη να αλλάξει η ψυχολογία μας για να ξεκινήσουμε την καθημερινή ζωή. Αυτό όμως όταν πάρεις ενέργεια και ισορροπήσει ο οργανισμός, όλα τα συστήματα στον οργανισμό ισορροπήσουν, δεν έχει ουσιαστικά αυτή την ανάγκη. Όμως η τεχνολογία τώρα έχει φτιάξει υποκατάστατα πάρα πολύ καλά, όπως είναι τα αντεκαφέινε ή άλλα φυσικά ροφήματα που μοιάζουν με τη γεύση του καφέ και ο οργανισμός για μια εβδομάδα που θα δυσκολευτεί, μετά ανεβαίνει το επίπεδο υγείας, ανεβαίνει η ενέργεια, δεν το έχει ανάγκη καθόλου. Υπάρχουν άλλες τέτοιες ουσίες που δεν μπορεί να λαμβάνει κάποιος όταν κάνει ομοιοπαθητική? Είναι η καμφορά, το ευκαλυπτέλαιο, είναι η μέντα, τα τσάγια της μέντας,
Αυτά γιατί είναι. Όπως όλα τα φάρμακα. Όπως ναι. λέμε, μην παίρνεις αλκοόλ με την αντιβίωση. Μάλιστα. Το ίδιο και σε αυτό. Καταστρέφει ή εμποδίζει ή αναιρεί τη δράση του εμπαθητικού φαρμάκου. Και όσον αφορά την επικοινωνία πλέον, μπορεί κάποιος να έρθει κοντά σας και ποιο είναι το πρώτο πράγμα που του λέτε, είτε θέλει. Εμείς θέλουμε το ιστορικό. Το ιστορικό. Από τη μέρα που γεννήθηκε. Τι έχει περάσει από τα σοκ, τις επεμβάσεις τις χειρουργικές. Τι φάρμακα παίρνει, ποια συστήματα πάσχουν, δηλαδή αν είναι το αναπνευστικό, το πεπτικό. Ξέρετε, το πεπτικό σύστημα στηρίζει όλα τα άλλα συστήματα. Για παράδειγμα, τα παιδάκια που έχουν πρισμένες αμυγδαλές, αρρωστούν εύκολα, αρχίζουμε να βοηθούμε το πεπτικό σύστημα, γιατί από εκεί αρχίζουν τα προβλήματα και φουσκώνουν οι αμυγδαλές και φουσκώνουν τα κρεατάκια και χρειάζονται τα παιδάκια επεμβάσεις. Αν κάνεις κάποιες αλλαγές στο πεπτικό σύστημα, μπορείς να βελτιώσεις τις αμυγδαλές. Το πεπτικό σύστημα στηρίζει και τη μνήμη mm-hmm. και την άμυνα του οργανισμού. Τη συγκέντρωση, τα παιδάκια τα οποία δεν παίρνουν πρόγευμα, για παράδειγμα, επιμένουμε να παίρνουν για να έχουν ενέργεια στο σχολείο. Από αυτά τα πράγματα ξεκινούμε για να στήσουμε ένα υγιή οργανισμό. Μάλιστα, άρα είναι καλό έτσι μία επίσκεψη για να δείτε πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Από εκεί πέρα είναι η απόφαση βεβαίως του οποιοδήποτε είτε αντιμετωπίζει είτε όχι κάποιο θέμα. Τέλος πάντων, υπάρχουν αντενδείξεις και στην ομοιοπαθητική, παρενέργειες. Όχι, δεν υπάρχει καμία. Εκτός και αν εφαρμόζεται από μη γιατρούς λαθασμένοι, δηλαδή αν πας στο γιατρό, σε κάποιον που δεν είναι γιατρός και έχεις μια βροχίτιδα και αυτός δεν καταλάβει επειδή δεν είναι γιατρός τι συμβαίνει και σου δίνει λάθος φάρμακο, εκεί κινδυνεύεις. Όχι από την ομοιοπαθητική βέβαια, mm-hmm. από την βροχίτιδα θα εξελιχθεί σε πνευμονία. Εδώ είναι ένα θέμα, άρα δεν πάμε για να μας κάνουν διάγνωση συγκεκριμένη. Η ομοιοπαθητική. Υπάρχει μέχρι σε ένα σημείο, δηλαδή πρέπει να, ήδη να υπάρχει διάγνωση του προβλήματος για να μπορεί και ο ομοιοπαθητικός να σε βοηθήσει ή προληπτικά. Δεν θα πας δηλαδή θεωρώντας ότι είναι γιατρός. Διάγνωση. Αλλά αν έρθει κάποιος σε μένα και χρειαστώ να κάνω μια γαστροσκόπηση ή να προτείνω στον ασθενή μου να πάει σε ένα γαστροεντερολόγο να κάνει μια διάγνωση γιατί υποψιάζομαι είτε νόσο του Crohn's είτε μια ελκόδιν κολίτιδα. Εσείς είσαστε και παθολόγος. Ακριβώς. Οπότε είναι καλός ο συνδυασμός. Να επιβάλλεται να είσαι γιατρός. Δεν μπορεί να έχεις μια οξία νόσο, να κινδυνεύει, να έχεις δύσπνοια, να κινδυνεύει η ζωή σου και να μην έχεις μπροστά σου ένα γιατρό να αξιολογήσει. Υπάρχουν ωστόσο ομοιοπαθητικοί που δεν είναι γιατροί. Εμείς επιμένουμε ότι πρέπει η ομοιοπαθητική, το κράτος, να λάβει την ευθύνη και να πει ότι η ομοιοπαθητική πρέπει να μείνει στην ιατρική, στην κλασική. Οι ιατρικοί, αυτούς που εκπαιδεύονται στην κλασική ιατρική και μετά εξειδικεύονται στην ομοιοπαθητική. Αυτές είναι οι προτάσεις μας και στο Υπουργείο. Μάλιστα. Όσον αφορά τώρα, δηλαδή, επειδή μου το είπατε αυτό, δεν είναι και καλό να πάμε και στο φαρμακείο, διότι υπάρχουν και φαρμακεία τα οποία φτιάχνουν. Ναι, αυτό δεν είναι καλό σε τίποτα να το κάνουμε. Γιατί μάλιστα. πάμε να ζητούμε αντιβιώσεις, πάμε να ζητούμε κορτιζόνη, πάμε να ζητούμε ομοιοπαθητικά, χωρίς να έχουμε mm-hmm. διάγνωση. Αυτό δεν είναι σωστό. Μάλιστα. Και έτσι κλείνοντας τώρα λίγο στην Κύπρο, πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Μαθαίνουν περισσότερο την φοβούνται ακόμα την ομοιοπαθητική, αρχίζουν να και τη γνωρίζουν. Δεν τη φοβούνται. Δεν εγώ πιστεύω εξ ανάγκης mm-hmm. ζητούν και αρχίζει και οι συνάδελφοι γιατροί να ζητούν συνεργασία από mm-hmm. εμάς. Εμείς βεβαίως είμαστε πάντα ανοιχτοί σε συνεργασίες. Και βλέπω όταν υπάρχει, όταν ένας γιατρός για παράδειγμα ξέρει ότι εγώ θα σεβαστώ την παθολογία, θα σεβαστώ την. Mm-hmm. Την ιατρική διοντολογία, αν θέλετε, και την πρακτική διάγνωση, mm-hmm. θεραπεία που είναι τα σωστά πρωτόκολλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα να συνεργαστεί μαζί μου. Ούτε εγώ φυσικά έχω. Μάλιστα. Και αυτό είναι προς όφελος των ασθενών. Πάντα. Κύριε Καλλιόντα, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μάθαμε κι εμείς κάποια πράγματα περισσότερα. Να σας έχουμε ξανά με περισσότερα παραδείγματα για να δούμε το πριν και το μετά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εμείς τώρα συνεχίζουμε με την επικαιρότητά μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο Ανδρέας Ζαχαρίου, μυναγός λιμενικής. Κύριε Ζαχαρίου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Φυσικά θα δούμε τις εξελίξεις γύρω από τις έρευνες για εντοπισμό του 30χρονου δίτη, του Ανδρέα. Έχουν έρθει κάποιες πληροφορίες στο φως, κύριε Ζαχαρίου, και θέλω να δούμε κατά πόσο ευσταθούν και σε ποιο βαθμό. Αρχικά είχαμε διαβάσει ότι έχουν σηκωθεί και τουρκικά ελικόπτερα στην περιοχή στο πλαίσιο των ερευνών. Κάτι τέτοιο ισχύει? Πρώτον, να είμαι κρύβια. Διευκρίνησης, μυναγός στο κέντρο στην Εσμύρωνας, κυρία Σουτζήση. Βεβαίως, το έχουμε ήδη διορθώσει, ναι. Η ΒΙΤ
όσον αφορά την ερώτηση σας για τα τουρκικά ελικόπτερα, ήταν συνήθεις παράνομες πτήσεις των τουρκικών ελικόπτερων από το Κρινί προς την περιοχή των Κοκκίνων και δεν είχαν καμία απολύτως εμπλοκή στις έρευνες για εντοπισμό του αγνοούμενου Ουδίτη. Μάλιστα, ήταν στο πλαίσιο των παράνομων πτήσεων που διενεργούν κατά καιρός. Οι Τούρκοι μας έχουν συνηθίσει. Υπάρχει ωστόσο σήμα για να επεκταθούν οι έρευνες και στα κατεχόμενα. Γνωρίζουμε ότι έχει γίνει μια ενημέρωση μέσω των Ηνωμένων Εθνών στις κατοχικές αρχές, διότι από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Ζαχαρίου, είμαστε στην τέταρτη μέρα όπου συνεχίζονται οι έρευνες και δεν γνωρίζουμε αν όντως θα χρειαστεί ίσως να γίνουν και κάποιες έρευνες και στις κατεχόμενες περιοχές. Ναι, όντως είναι η τέταρτη μέρα που συνεχίζονται οι έρευνες. Εμείς έχουμε υπολογίσει, σύμφωνα με τα συστήματα που διαθέτει το Κέντρο Συντονισμού, το πού θα μπορούσε να βρίσκεται με κάποιους υπολογισμούς ο Δήτης. Γι' αυτό και έχουμε καλύψει περιοχή από τον κάτω πύργο μέχρι και το ακροτήριο του Ακάμα, μια έκταση γύρω στα 350 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχουμε εντοπίσει κάτι. Τα Ηνωμένα Έθνη όντως έχουν ειδοποιηθεί, αν εντοπιστεί κάτι εντός των κατεχομένων. Να λάβετε ενημέρωση. Κύριε Ζαχαρίου, δεν σταματάτε τις έρευνες. Εχθές γνωρίζαμε ότι ήταν καλές και οι καιρικές συνθήκες. Σήμερα τι προγραμματίζετε και γενικότερα από εδώ και πέρα, πού στρέφετε πλέον η προσοχή σας? Οι έρευνες σήμερα συνεχίζονται. Ο καιρός είναι μέτριος σήμερα. Οι καιρικές συνθήκες είναι μέτριες στην περιοχή. Υπάρχουν 3-4 μποφόρ. Οι έρευνες συνεχίζονται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή στην περιοχή πτυτικό μέσω της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, το οποίο επιχειρεί και εκτελεί έρευνα από αέρος, καθώς και δύο πλωτά σκάφη της λιμενικής για έλεγχο της ακτογραμμής και το πρώτο και το δεύτερο σε πιο ανοιχτά στη θάλασσα, στον κόλπο της πόλης Χρυσοχούς. Επίσης υπάρχουν και σκάφη εθελοντών, τα οποία επιχειρούν και εκτελούν και αυτοί με τη σειρά τους υποβρύχιες έρευνες για πιθανό εντοπισμό του αγνοούμενου Δήτη. Κινήστε πάνω κάτω στην ίδια περιοχή όπως και τις προηγούμενες μέρες, έτσι δεν είναι? Η περιοχή έχει σίγουρα διευρυνθεί, διότι όσο περνάει ο καιρός οι πιθανότητες να έχει απομακρυνθεί από το αρχικό σημείο αυξάνονται, γι' αυτό και όσο περνούν οι ώρες διευρύνουμε την περιοχή έρευνας. Και έχουμε, πέρα από τις έρευνες από αέρα και θάλασσα, έχουμε και πεζά περίπολα, μηχανοκίνητα περίπολα, τα οποία έχουν χτενίσει την ακτή, την ακτογραμμή από τον κάτω πύργο μέχρι και το ακροτήριο του Ακάμα. Μάλιστα. Χθες βράδυ, αν δεν κάνουμε λάθος, θα μας πείτε εσείς αν μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε ή όχι, σήμανε συναγερμός. Τελικά φαίνεται ότι ήταν λαθασμένος μετά από κάποιες μαρτυρίες στρατιωτών. Και έτσι... Υπήρχε μια πληροφορία χθες το νωρίς το βράδυ από το στρατόπεδο στον Παχία μου για εντοπισμό κάτι να είχαν εντοπίσει εκεί οι φαντάροι, κάτι να επιπλέει στη θάλασσα. Διερευνήθηκε εκτεταμένα η περιοχή, δεν εντοπίστηκε όμως κάτι. Μία πληροφορία που είχαμε λάβει ήταν πιθανόν να ήταν απλά μία πλαστική μαύρη σακούλα, η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε όλοι, όταν υπάρχει αυτή η πληροφορία, μερικές φορές πιστεύουμε ότι είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά δυστυχώς ήταν από ό,τι φαίνεται μία μαύρη πλαστική σακούλα. Και είναι και μεγάλη και η κινητοποίηση. Υπάρχουν και πολλοί εθελοντές που είναι εκεί στην περιοχή και ψαράδες οι οποίοι προσπαθούν να σας βοηθήσουν στο δύσκολο έργο σας. Υπάρχουν εθελοντές, όπως έχω πει, υπάρχουν 3 σκάφη με εθελοντές τώρα στην περιοχή, οι οποίοι είναι και εθελοντές ζητήτες, αλλά και στην ακτή υπάρχουν άτομα τα οποία περιπολούν μαζί με την αστυνομία και την πολιτική άμυνα για πιθανό εντοπισμό του αγνοούμενου κοντά στις αυτές. Κύριε Ζαχαρίου, επειδή όπως είπαμε βρισκόμαστε στην τέταρτη μέρα, θα ήθελα να μου πείτε το πρωτόκολλο τι λέει όσον αφορά τις έρευνες. Θα κάποια στιγμή θα ολοκληρωθούν και αν δεν υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα, αν δεν εντοπιστεί? Αυτή τη στιγμή η πρόθεση μας είναι να συνεχίσουμε τις έρευνες τουλάχιστον για 72 ώρες όπως προβλέπεται και από τα διεθνή εγχειρίδια. Και σίγουρα όμως από εκεί και πέρα οποιαδήποτε πληροφορία πιθανόν να ληφθεί από το κέντρο θα αξιολογηθεί και θα διερευνηθεί άμεσα
για πιθανό εντοπισμό του και μετά τις 72 ώρες. Μάλιστα. Θα θέλατε να πείτε οτιδήποτε και προς τον κόσμο που μας ακούει και τους πολίτες που ίσως βρίσκονται εκεί στην περιοχή, γιατί εμείς είμαστε μακριά, εσείς το ζείτε εκεί καθημερινά. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε προς ενημέρωση του κόσμου ή να γνωρίζουν ή κάτι που θα μπορεί να διευκολύνει περισσότερο την δουλειά σας? Σχετικά με όσους συμμετέχουν στην επιχείρηση, είμαστε σε επαφή και συνεχώς τους δίδουμε οδηγίες και υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία με τον κόσμο που συμμετέχει στις, με τα μέσα και το προσωπικό που συμμετέχει στις επιχειρήσεις. Τώρα, όσον αφορά τους απλούς πολίτες, σίγουρα οποιοδήποτε πιθανόν δει κάτι στη θάλασσα ή στην ακτή, το οποίο τέλος πάντων κρίνει ότι αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί, αυτή η πληροφορία να φτάσει άμεσα κοντά μας στο 1441, που είναι ο τετραψήφιος αριθμός του κέντρου συνεργασμένου ασκηλιάωσης, και θα αξιολογηθεί η πληροφορία αυτή και θα γίνουν και ανάλογες ενέργειες από το κέντρο. Και το οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει. Κύριε Ζαχαρή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για την τηλεφωνική παρέμβαση. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Μακάρι να έχουμε νέα σύντομα. 1441, λοιπόν, οποιοδήποτε γνωρίζει ή δει κάτι και μπορεί να βοηθήσει στις έρευνες, οι οποίες, όπως είπαμε, συνεχίζονται για τέταρτη μέρα και φυσικά διευρύνεται η περιοχή των ερευνών. Εμείς συνεχίζουμε τώρα, πάμε στο Θανάση Αθανασίου για να δούμε τις εξελίξεις στα κατεχόμενα με την παράνομη επίσκεψη Τσαβούσογλου, ο οποίος αυτή την ώρα συναντάται με τον Μουσταφά Ακιντζή. Όλες οι λεπτομέρειες θα μας τις δώσει ο Θανάσης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Πέρσα. Ακριβώς έφτασε αργά χθες βράδυ στα κατεχόμενα όπου πραγματοποιεί παράνομη επίσκεψη ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Αυτή την ώρα πραγματοποιεί επίσκεψη με τον συνάντηση με συγχωρείς με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακιντζή, 11.30 ώρα Κύπρου. Στις 1.30 ώρα κατεχομένων ο τουρκοκύπριος ηγέτης θα παραθέσει γεύμα προς τιμή του Τούρκου Υπουργού, ενώ στις 2.45 θα γίνει συνάντηση στη λεγόμενη Βουλή με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων για να αξιολογήσουν τις διαπραγματεύσεις του Κρέβο. Ενώ στις 4 ώρα κατεχομένων ο Τούρκος Υπουργός θα δώσει συνέντευξη τύπου. Στις 4.30 θα έχει συνάντηση με την λεγόμενη πρόεδρο της ψευδοβουλής, Σιμπλέρ Σιμπέρ, και στη συνέχεια θα δει τον λεγόμενο πρωθυπουργό Χουσέιν Σκουρκούν και τον λεγόμενο υπουργό εξωτερικών, ο οποίος ήταν αυτός που τον υποδέχτηκε και στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου χθες βράδυ κατά την άφηξή του στα κατεχόμενα. Αναμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις του Τούρκου υπουργού εξωτερικών, εκείνο που αναμένει και η κυβέρνηση η Λευκοσία από την όλη επίσκεψη είναι να ακούσει τις τοποθετήσεις του Τούρκου υπουργού εξωτερικών για να διαφανεί κατά πόσον ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα επιχειρήσει να ζητήσει από τον Τούρκο Κύπριο γιατί να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή αν με τις τοποθετήσεις του Τσαβούσογλου θα ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Εκείνο που μας λέχθηκε από αρμόδια κυβερνητική πηγή είναι ότι αναμένει η κυβέρνηση να δει αν θα ενθαρρύνει ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου τον Τούρκο Κύπριο γιατί να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ή αν με τις τοποθετήσεις του θα ρίξει περισσότερο λάδι στη φωτιά. Αυτό είναι που αναμένουμε να ακούσουμε στις 4 ώρα Κύπρου. Μάλιστα. Είναι πάντα όταν λέμε τουλάχιστον για ώρα κατεχομένων, καταλαβαίνω ότι είναι μία ώρα πίσω για εμάς. Και όπως είπαμε, Θανάση, ουσιαστικά σήμερα ξεκαθαρίζουν. Είναι κανονικός συντονισμός ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως μας εξήγησες και εσύ, με κάθε λεπτομέρεια. Θα δει τους πάντες, θα δει τον Ακιντζή. Ακολούθως... Ήταν ωστόσο να πούμε, βέβαια, θα έχει σημασία, ήταν μια προγραμματισμένη επίσκεψη, αλλά έτυχε να είναι αυτή τη στιγμή που οι ισορροπίες είναι τόσο ευαίσθητες. Μετά και την αποχώρηση του τουρκοκύπριου ηγέτη από το τραπέζιο διαπραγματεύσεων, μετά και την κρίση που προέκυψε από την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων για αναφορά στο ενωτικό δημοψήφισμα του 50 στα σχολεία. Ακριβώς, και όπως είδαμε, θα προεδρεύσει ακόμα και σύσκεψεις με τα τουρκοκυπριακά κόμματα. Είναι σαν να πηγαίνει κανονικά και θα δώσει οδηγίες για τα επόμενα βήματα, και από εκεί και πέρα θα δούμε και τις δηλώσεις που θα γίνουν για να καταλάβουμε ακριβώς τι οδηγίες έχει πάρει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Θα υπάρχει και συνάντηση με την κυρία Σπέχαρο, οπότε θα ενημερωθούν και τα Ηνωμένα Έθνη και θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρχουν, Θανάση. Υπάρχει και αυτή η διεθνής προσπάθεια πάνω από το Κυπριακό. Ο διεθνής παραγοντάς, τα Ηνωμένα Έθνη και όλοι
όσοι έχουν εμπλοκή με το Κυπριακό συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία. Θέλουν να γνωρίζουν mm-hmm. και τις προθέσεις της Τουρκίας. Υπήρχε και αυτή η συνεννόηση μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού. Όχι η συνεννόηση, αλλά οι διαβουλεύσεις μεταξύ mm-hmm. ελληνικού και τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι ομάδες τεχνοκρατών που συζητούσαν το θέμα, το κρίσιμο θέμα των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Και μέσα σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο αναμένουμε να ακούσουμε και τις τοποθετήσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών. Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το νεότερο. Θα ξαναμιλήσουμε. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα πώς σχολίασε την σημερινή συνάντηση Τσαβούσογλου Ακιντζή ο ελληνοκύπριος διαπραγματευτής ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, καθώς, όπως είπαμε, ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτικός, αναφέρθηκε και στο πώς κατανοούν επί της ουσίας οι Τουρκοκύπροι την ισότητα. Μπορεί να μην θέλουν αριθμητική ισότητα, όμως θέλουν να έχουν ίση δύναμη και να είναι ίση η εξουσία και ισοδύναμη επί της ουσίας, και ας μην είναι αριθμητική. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα του κύριου Μαυρογιάννη. Αναμένω ότι ως αποτέλεσμα αυτής της επίσκεψης οι Τουρκοκύπροι θα βγουν να κάνουν κάποιες δηλώσεις για το πώς βλέπουν την περαιτέρω πορεία και εξέλιξη των πραγμάτων. Ελπίζω ότι αυτά που θα μας πούν θα είναι προς μια θετική κατεύθυνση. Νομίζω και αυτοί και ο κύριος Τσαβούσογλου έχουν λόγους, θα έλεγα, να το αφήσουν από εδώ και πέρα να πέσει στα μαλακά. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Τώρα, αν θα επιστρέψουμε σε διαπραγματεύσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως πριν, αυτό θα το δούμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτό που επίσης είναι σημαντικό αυτή την περίοδο είναι η συνέχιση της διάσκεψης της Γενέβης. Αυτό που θέλουν είναι όχι ίση συμμετοχή, αλλά ισοδύναμη. Και στη Βουλή και στη Γερουσία και στην εκτελεστική εξουσία. Από πλευράς δύναμης, ναι. Όχι από πλευράς, αν θέλετε, αριθμού προσώπων, αλλά από πλευράς ουσιαστικής δύναμης στην απόφαση, ναι. Μάλιστα, λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στην Λεμεσό και τη Μύρια Αβραμίδου, που εκεί έχουμε εξελίξεις όσον αφορά το αίτημα για επανακαταμέτρηση των ψήφων. Ξεκίνησε η διαδικασία ενώπιον του εκλογοδικείου. Και από ό,τι μαθαίνουμε, η Μύρια θα μας δώσει λεπτομέρειες. Υπάρχει πρόθεση ένστασης από τον κύριο Νικολαίδη. Μύρια, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Βέρσα, κυρίες και κύριοι από τη Λεμεσό. Όντως, υπάρχει πρόθεση ένσταση από την πλευρά Νικολαίδη στο αίτημα για επαναμέτρηση ψήφων αναφορικά με τη Δημαρχία Λεμεσού. Έγινε το πρωί η πρώτη εμφάνιση για την υπόθεση. Επί της ουσίας εξέλιξη στην διαδικασία δεν υπήρξε. Mm-hmm. Ο συνήγορος του κ. Νίκου Νικολαίδη εξέφρασε ενώπιον του σώματος την πρόθεση καταχώρησης ένστασης. Το δικαστήριο έδωσε οδηγίες, μια πρόθεση η οποία πρέπει να κατατεθεί και γραπτός μέχρι τις 20 Μαρτίου. Την ερωμηνία που ορίστηκε για τη συνέχιση της υπόθεσης. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, καθώς η τελική απόφαση του εκλογοδικείου θα πρέπει να εκδοθεί εντός 3 μηνών από τη μέρα υποβολής του αιτήματος. Mm-hmm. Τώρα, σε δηλώσεις του δικηγόρου του Ανδρέα Χρήστου, ο κ. Σταύρος Παύλου χαρακτήρισε πολιτικά λανθασμένη την απόφαση από πλευράς Νικολαίδη. Είπε ότι αν γινόταν η επαναμέτρηση, απλώς θα επιβεβαίωνε την εκλογή του και τίποτα παραπάνω. Από την πλευρά του δικηγόρος του κυρίου Νικολαίδη, Σίμος Αγγελίδη, με συγχωρείτε, είχα πει ο κύριος Παύλου, είναι ο δικηγόρος του Ανδρέα Χρήστου. Mm-hmm. Από την πλευρά του δικηγόρος του Νίκου Νικολαίδη, ο Σίμος Αγγελίδης ανέφερε ότι θα γίνουν όλες οι διαδικασίες που παρέχει ο νόμος. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία προβλέπεται και θα ασκηθούν αυτά τα δικαιώματα. Οπότε αναμένουμε μέχρι τις 20 Μαρτίου να μαζέψουν και όλα τα στοιχεία οι δικηγόροι, τις μαρτυρίες, για να μπορέσουν να το παρουσιάσουν ενώπιον του δικαστηρίου. Άρα, επί της ουσίας, Μύρια, έχουμε την έναρξη της διαδικασίας και επί της ουσίας πλέον. Και αυτό που αναμένουμε τώρα είναι να δούμε αν και εφόσον θα αξιοποιήσει και το δικαίωμα που έχει από την άλλη πλευρά ο κύριος Νικολαίδης να καταθέσει ένσταση στο αίτημα. Όχι, θα το κάνει. Όχι, θα το κάνει, είναι σίγουρο. Αυτό εκφράστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, η πρόθεση για ένσταση. Απλώς αυτό θα πρέπει να γίνει και γραπτό μέχρι τις 20 Μαρτίου.
Μάλιστα. Γι' αυτό και είχαμε και την αντίδραση του δικηγόρου του κυρίου Χρήστου. Αλλά εξέφρασε άποψη. Ο δικηγόρος, ο οποίος και ο ίδιος ακολουθεί τη διαδικασία, θα πρέπει στο μεσοδιάστημα αυτό να γίνει και κάποια καταχώρηση σε μια ημερήσια εφημερίδα, δηλαδή να δημοσιευτεί αυτούσια η αίτηση που κατατέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου για επαναμέτρηση, δηλαδή αυτό προβλέπει ο νόμος. Και είναι κάποιες ενέργειες που πρέπει να γίνουν μέχρι τις 20 του Μάρτη. Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, μαθαίνουμε και πώς λειτουργεί όλη αυτή η διαδικασία και με βάση τους νόμους. Βεβαίως, από τη στιγμή που και ο ίδιος ο δικηγόρος του κ. Χρήστου, ο κ. Παύλου, είχε πει ότι ουσιαστικά θα επιβεβαιώσει τη νίκη του κ. Νικολαίδη, ίσως γι' αυτό το λόγο και ο κ. Νικολαίδης θεωρεί ότι δεν χρειάζεται η επανακαταμέτρηση, αφού ήδη τα όσα έχουν γίνει επιβεβαιώνουν τη νίκη του. Εντάξει, είχαμε αυτή τη διαδικασία. Όπως μας είπες και εσύ, θα προβεί σε ένσταση ο κύριος Νικολαίδης και θα δούμε τι έπεται από εκεί και πέρα και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της διαδικασίας. Μύρια, αν μπορείς, μείνε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, διότι έχουμε μία εξέλιξη. Από ό,τι φαίνεται, πληροφορίες λένε ότι το ΑΚΕΛ μετά το Δήμο Λεμεσού έχει πρόθεση να ζητήσει επανακαταμέτρηση και για τους Δήμους Αμοχώστου του και Αγίας Νάπας. Αν μου επιτρέπετε να με αποδεσμεύσετε, γιατί είμαι στο λιμάνι όπου πραγματοποιεί τη σκέψη ο πρόεδρος. Βέβαια, του να ακούσεις και τις δηλώσεις και να σε έχουμε σε πάρα πολύ λίγο ξανά με τα υπόλοιπα θέματα. Σε ευχαριστούμε, Μύρια, να μας πεις τι δηλώσεις έχει κάνει και ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο οποίος, όπως μας είπε η Μύρια, βρίσκεται στο λιμάνι Λεμεσού. Πάμε λοιπόν στην Κατερίνα Αγαπητού, η οποία έχει το ρεπορτάζ για αυτές τις πληροφορίες που έρχονται στο φως και αναφέρουν, όπως είπα, ότι το ΑΚΕΛ θα ζητήσει επανακαταμέτρηση και στους Δήμους Αμοχώστου και Αγίας Νάπας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Βεβαίως, καλό μεσημέρι, πέστε, κυρίες και κύριοι. Πλέον δεν είναι πληροφορίες. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Αμοχώστου. Τώρα μόλις την έχω πάρει στα χέρια μου, που αφορά κατάθεση προσφυγής στο εκλογο δικείο. Καταχωρήθηκαν λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σήμερα 21 Φεβρουαρίου, προσφυγές ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμοχώστου, το οποίο συνεδριάζει στην Λάρνακα ως εκλογο δικείο. Οι προσφυγές λοιπόν αφορούν τους Δήμους Αμοχώστου και Αγίας Νάπας. Και έχω να σας πω ότι στην περίπτωση του Δήμου Αμοχώστου η προσφυγή αφορά αίτηση για επανακαταμέτρηση των ψήφων. Στην δε περίπτωση του Δήμου Αγίας Νάπας αφορά την διαδικασία που ακολουθήθηκε σχετικά με τις ενστάσεις που έγιναν αναφορικά με την εγγραφή ατόμων στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Αγίας Νάπας. Να πούμε ότι τις προσφυγές υπογράφουν ως αιτητές οι υποψήφοι δήμαρχοι Αμοχώστου Σιμεών Ιωάννου και Αγίας Νάπας Βάσος Βασιλείου και εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο επαρχιακός γραμματέας του ΑΚΕΛ Αμοχώστου, Χρήσαυτος Ζανέτσος. Αυτή είναι η επίσημη ανακοίνωση που μας έχει έρθει αυτή τη στιγμή από την Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Αμοχώστου. Αυτά είναι τα δεδομένα. Φυσικά ξέρουμε ότι υπάρχει μια χρονική περίοδος κατά την οποία μπορούν να γίνουν οποιασδήποτε ενστάσεις, αν θέλετε. Βεβαίως, δεν ξέρω σε αυτή την περίπτωση αν έγιναν από τότε ή από σήμερα, γιατί καταχωρήθηκαν σήμερα, γράφει η ανακοίνωση, και δεν ξέρουμε και τι μέλη γενέθλια πάνω σε αυτό. Θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε για να δούμε και τι θα αποφανθεί το δικαστήριο περί τούτου και για τις δύο περιπτώσεις. Μάλιστα. Κατερίνα, θα περιμένουμε να δούμε. Είδαμε στο Δήμο Λεμεσού πώς προχωράει η διαδικασία. Φαίνεται το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει. Μάλλον συνεχίζει, έχουμε την επίσημη ανακοίνωση και με άλλους Δήμους. Ναι. Θα δούμε ποιες είναι οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν και εκεί, όπως μας είπες και εσύ, αν είναι και εντός του χρονοδιαγράμματος, που εικάζουμε ότι προφανώς θα είναι οριακά, και ποια θα είναι και η αντίδραση των νυν δημάρχων. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα στην Αθήνα και την Αλεξία Τασούλη για να δούμε εκεί τις εξελίξεις. Φαίνεται, Αλεξία, ότι επιστρέφει η Τρόικα στην Αθήνα μετά από αρκετό καιρό. Υπήρξε συμφωνία. Η κυβέρνηση Τσίπρα βέβαια λέει ότι ούτε ένα ευρώ περικοπές. Και θα περιμένουμε να δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Όπως τελέσσινε πέρσα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι το αποτέλεσμα του χθεσινού Eurogroup είναι επιτυχημένο, διότι επιτέθηκε, όπως είπε, πολιτική συμφωνία χωρίς ούτε ένα ευρώ νέα λιτότητα.
Αυτό λέει η κυβέρνηση. Βεβαίως στην ανακοίνωση του Eurogroup χθες δεν υπήρχε λόγος για τέλος της λιτότητας, αλλά για μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική προσαρμογή. Πάνω σε χθες είχαμε μια επικοινωνιακή καταιγίδα από κυβερνητικά στελέχη, από υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ο κύριος Παπάς, ο κύριος Τζανατοκόπουλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Πασάκης. Όλοι μίλησαν σε τα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων και εμφανίστηκαν πολύ ικανοποιημένοι και έκαναν λόγο για πολύ θετική εξέλιξη και νίκη σε ό,τι αφορά τις απαιτήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για πρόσθετα μέτρα της τάξης του 2% του ΑΕΠ για το 2019. Βεβαίως τώρα μένει πέθα, το δύσκολο ξεκινάει τώρα, όπως λέει χαρακτηριστικά σήμερα ο ελληνικός τύπος. Η διαπραγμάτευση τώρα ξεκινά, διότι πρέπει να προσδιορίσουμε ακριβώς ποια θα είναι αυτά τα μέτρα που θα ληφθούν, να δούμε τι θα απαντήσει το δούλου του. Αυτό που απασχολεί πάρα πολύ την ελληνικά νοικοκυριά είναι κυρίως τι θα γίνει με το αφορολόγητο και βεβαίως πώς αυτό θα περάσει μέσα στο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως το Μέγαρο Μαξίμου αποδίδει έμφαση στο γεγονός ότι οι θεσμοί δέχτηκαν ότι σε περίπτωση που επιτυχάνονται εκτός του προγράμματος, η κυβέρνηση θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ισόποσο της υπέρβασης των στόχων για μειώσεις φόρων ή αναπτυξιακές δράσεις και να έχουμε ένα καθαρό ισοζύγιο. Μένει όμως τώρα να το δούμε. Ξεκινάει μία από πολιτικές διαβουλεύσεις. Το απόγευμα το κυβερνών κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του για να δούμε τι θέση θα πάρουν και τα υπόλοιπα στελέχη του κόμματος. Μάλιστα. Αλεξία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε έτσι μία σύντομη δήλωση που έκανε ο κύριος Ντάιζεμπλουμ μετά την συμφωνία. There is no need for disbursement in March, April or May, but we're looking towards the summer. I'm not saying that we should use all that time. I hope that won't be necessary. So if we can do it in March, fine, we'll do it in March. If not, we'll do it later. Μάλιστα, να σας πω ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε εδώ κοντά μας την εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, την κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, καθώς υπάρχουν έντονα παράπονα από πολίτες ότι οι λογαριασμοί φτάνουν καθυστερημένα στα γραμματοκιβώτια και καταλαβαίνουμε όλοι τα προβλήματα που ακολουθούν από εκεί και πέρα. Θα δούμε πώς απαντάει η ΑΕΚ και τι ακριβώς συμβαίνει. Ενώ όπως είπαμε θα δούμε και την επανεμφάνιση του Αρτέμι Σόρα μπροστά από τις κάμερες. Έδωσε ένα ρεσιτάλ μαζί με τους οπαδούς του, αφήνοντας άφωνους όσους βρίσκονταν εκεί, αφού έκαναν επικλήσεις προς τους 12 θεούς του Ολύμπου. Θα δούμε το σχετικό ρεπορτάζ και τις εικόνες σε πάρα πολύ λίγο. Πάμε τώρα να δούμε τι θα πληρώσουμε την Σαρακοστή. Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται ο κύριος Πόλης Κατάσης, πρόεδρος Σωματείου Ιδιοκτητών Φρουταριών. Κύριε Κατάση, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Βέσσα. Λοιπόν, φθαρτά και φρούτα πανάκριβα σε σύγκριση με πέρσι. Γιατί? Θα δούμε και τη σχετική κάρτα. Δυστυχώς για τους καταναλωτές, κυρία Βέσσα, φέτος το Σαρακοστιανό τραπέζι και εξόρμηση της καθαράς Δευτέρας, ναι, θα είναι τα πιστοσύτη πάρα πολύ άκριβα. Ναι. Ο λόγος? Οι λόγοι οφείλονται στους παρατεταμένες κακοκαιρίες και παρατεταμένους παγετών, οι οποίοι έπληξαν τους τελευταίους δύο μήνες ολόκληρη, που έπληξαν τους τελευταίους δύο μήνες ολόκληρη την Κύπρο και που είχε σαν αποτέλεσμα να καταστραφούν πάρα πολλές φοιτίες. Και όσες φοιτίες επερισσότηκαν από την κακοκαιρία αυτή, οι παγετώνες έγραψαν την αυτοφορία και την καρποφορία που είχε πάνω στα φυτά αυτά, με αποτέλεσμα να μειωθεί απότομα την παραγωγή και να ακριβέψει το πράγμα. Μάλιστα. Βλέπουμε και τη σχετική κάρτα. Είναι και από σχετικές έτσι, τιμές που έχετε δώσει και εσείς. Και έχουμε την σχετική κάρτα. Εμείς έχουμε πάρει αυτή την κάρτα από το Φιλελεύθερο. Και νομίζω η τιμή τσούζει περισσότερο στα αγκουράκια, τα οποία θα τα αγοράσουμε όσο αγοράζουμε ένα καφέ. Όχι να τον αγοράσουμε, να τον πάρουμε. Όσο πληρώνουμε ένα καφέ σε μια καλή καφετέρια της πόλης. Έτσι φαίνεται ότι θα είναι τα πράγματα. Δεν είναι μόνο τα κουραγιά, είναι και με μελιτζάνες πανακρίβες, είναι και τα κουκιά, τα φρέσκα, τα οποία... Πόσο έχουν δηλαδή αυτά? Τα κουκιά, τα φρέσκα κυμαίνονται από τα 6 ευρώ μέχρι και τα 6,5. Σπάνια αρνείται να έβρεις 5,75 κουκιά. Ενώ πέρσι τα κουκιά, τα φρέσκα ήταν γύρω στα 2,5 με 3 ευρώ. Δεν νομίζω, δεν μπορώ να φανταστώ πολλούς που θα αγοράσουν.
Μα δεν μπορεί να αγοράσει, γιατί δεν έχει στην αγορά. Το ίδιο και τα παντζάρια, τα φρέσκα, τα οποία είναι πανάκριβα φέτος και δεν θα βρουν πάρα πολλοί καταναλωτές για να βάλουν, να κάνουν, να κάνουν την δεύτερη της καταδάσης εκεί στην Ήπεθρο. Μάλιστα, και μας είπατε ότι είναι οι καιρικές συνθήκες και ο παγετός η αιτία των τιμών που θα... Ναι, τώρα πρόσφατα όμως με την καλοκαιρία, με την ηλιοφάνεια που άρχισε τις τελευταίες μια-δυο μέρες και αν συνεχιστεί, προβλέπω ότι τις επόμενες ημέρες, δηλαδή 15 με 20 ημέρες, να αρχίσει να αυξάνει την παραγωγή και ταυτόχρονα να μειώνεται και η τιμή των τραχτών αυτών. Ωστόσο, γιατί την περίοδο της Σαρακοστής δεν βλέπετε να έχουμε κάποια σημαντική αλλαγή τόσες στις τιμές. Ούτε και να τις έχουν, κύριε Βέρσα. Αυτές θα είναι οι τιμές. Μάλιστα. Τώρα θα σας κάνω αυτή την ερώτηση. Πέρσι δεν είχαμε πάλι έτσι καιρό, βροχές και καταιγίδες και σε κάποιες περιπτώσεις παγετό. Ναι. Ναι, οι βροχές, κυρία Βέρσα, δεν βλάπτουν τα φυτά. Είναι οι παγετώνες που βλάσκουν τα φυτά. Καταλαβαίνεις. Δεν είχαμε δύο μήνες. Δηλαδή μιλούμε, δεν είχε πέσει ο πρόοδος σχεδόν 75 εκατοστά από ό,τι ακούγεται με τον ολογού σχόλη. Για δύο μήνες συνεχόμενους. Καταλαβαίνεις. Είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι ναι λίγες οι βροχές, αλλά πιο κοντά τα χιόνια. Ο κόσμος, ο κόσμος που έρχεται να ψωνίσει δείχνει κατανόηση ή διαμαρτύρεται. Κοίταξε να δεις, είναι περιορισμένα, ξεχάσει τα παγιά. Δεν ήταν το Eurogroup, δηλαδή που πριν το Eurogroup ο κόσμος γέμιζε τσάντες, τσάντα ντομάτα, τσάντα... Πριν το κούρεμα λέτε. Τώρα μετά το κούρεμα δεν φτάνει που περιορίστηκε. Δεν ξέρεις, 7-8-10 αγκρέα, 7-8-10 ντομάτες, τώρα τις ακρίβειες επιτολίστηκε 3-4. Άρχιζε το αγγλικόξονε με λίγα λόγια. Μάλιστα. Καταλάβαμε. Κύριε Κατσάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εμείς θα κρατήσουμε το θετικό ότι τουλάχιστον μετά από κανένα μήνα, τουλάχιστον μπορεί να έχουμε να δούμε μία πτώση και καλύτερες τιμές, σε βασικά ήδη για μία μέση κυπριακή οικογένεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση που μας κάνετε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να δούμε άλλες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Μαζί μας βρίσκεται η Έλενα Γεωργίου. Έλενα, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από την Αυστραλία, όπου μικρό αεροσκάφος συνετρίβει σε εμπορικό κέντρο. Ακριβώς, Πέρσα, καλό μεσημέρι. 5 άτομα σκοτώθηκαν όταν το μικρό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συνετρίβει σε εμπορικό κέντρο κοντά στο αεροδρόμιο Έσεντον, έξω από την Μελβούρνη. Επρόκειτο για ένα διακινητήριο αεροσκάφος που εκτελούσε πτήση charter με προορισμό το νησί King μεταξύ Αυστραλίας και Τασμανίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 9 τοπική ώρα, όταν δηλαδή μια περίπου ώρα πριν ανοίξει το εμπορικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο αεροδρόμιο. Όπως όλα δείχνουν, Πέρσα, το αεροσκάφος υπέστη μηχανική βλάβη αμέσως μετά την απογείωσή του και μάλιστα αξιωματούχοι της χώρας κάνουν λόγο για το χειρότερο δυστύχημα πολιτικής αεροπορίας στην πολιτεία εδώ και 30 χρόνια. Μάλιστα. Και έχουμε και 5 νεκρούς, έτσι. Ακριβώς. Βλέπουμε και τα πλάνα. Τώρα, νεκρός είναι ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον ΟΗΕ. Δεν ξέρουμε αν έχουν εξακριβωθεί τα αίτια του θανάτου του. Μία μέρα πριν από τα 65 του γενέθλια, ο Βιτάλι Τσούρκιν, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, βρεθήκε νεκρός στη Νέα Υόρκη. Την ανακοίνωση έκανε το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ωστόσο δεν ανέφερε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου του Τσούρκιν, ωστόσο έδωσε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του κυρίου Τσούρκιν. Ο θάνατος του ανακοινώθηκε και στα Ηνωμένα Έθνη, όπου μάλιστα κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή για την μνήμη του. Μάλιστα. Και να μείνουμε στην Ρωσία. Αντιδρά το Κίεβο στην απόφαση Πούτιν να εκδώσει διαβατήρια στους πολίτες του Ντόνεσκ. Αντιδράσεις λοιπόν προκαλεί στην Ουκρανία, όπως είπε και εσύ, η απόφαση της αυτοαποκαλούμενης λαϊκής δημοκρατίας του Ντόνετσκ να προχωρήσει στην έκδοση διαβατηρίων. Συνολικά εκδόθηκαν μπέρσα 48.000 ταξιδιωτικά έγγραφα, ενώ σύμφωνα με ριστοπικές αρχές έχουν γίνει 55.000 αιτήσεις. Και ενώ στο Κίεβο υπάρχουν αντιδράσεις για τους ίδιους τους κατοίκους της Ανατολικής Ουκρανίας, η ενέργεια αυτή έγινε δεκτή. Τι σημαίνει αυτό, Πέρσα? Στην ουσία, η Ρωσία έσπευσε να προχωρήσει στην αναγνώριση των διαβατηρίων των αυτονομιστών ανταρτών που δραστηριοποιούνται στην Ανατολική Ουκρανία.
Μάλιστα. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς τώρα θα πάμε στην Τουρκία, κυρίες και κύριοι, όπου εκεί ξεκίνησε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας η δίκη των 44 υποδίκων για το πραξικόπημα κατά του Ερντογάν. Ανάμεσα σε αυτούς που κατέθεσαν και ο εγκέφαλος του πραξικοπήματος, ο οποίος δήλωσε πως δεν ανήκει στο κίνημα Γκιουλέν. Οι 44 από τους υποδίκους είναι προφυλακισμένοι. Στο δικαστήριο μεταφέρθηκαν κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Δεκάδες αστυνομικοί οπλισμένοι έλεγχαν κάθε γωνία έξω από το κτίριο που θα γινόταν η δίκη. Ελικόπτερα της αστυνομίας πετούσαν συνεχώς. Ειδικά σκυλιά έλεγξαν την αίθουσα πριν από την έναρξη της ακροματικής διαδικασίας. Ένας από τους πρώτους που μίλησαν ήταν ο ταγματάρχης Ουκρού Σεϊμέν. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν επικεφαλής της ομάδας που πήγε να δολοφονήσει τον Ερντογάν εκείνο το βράδυ της 15ης Ιουλίου. Η εντολή που πήρα ήταν να μεταφέρω ζωντανό τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Έκανα πραξικόπημα. Ακόμη και αν τιμωρηθώ με θανατική ποινή, δεν θα πονέσω καθόλου. Ο ηθήνων νους της απόπειρας δολοφονίας του Προέδρου, Σαχίν Σον Μεζατές, είπε στην κατάθεσή του ότι δεν είναι μέλος της οργάνωσης του Γκιουλέν. Το σχέδιο δεν ήταν να δολοφονηθεί ο Ταγίπ Ερντογάν, αλλά να μεταφερθεί από τη Μαρμαρίδα στην Άγκυρα. Δεν είμαι μέλος του κινήματος του Ιμάμι Γκιουλέν. Ο καθένας κινήθηκε προσωπικά. Ο δικηγόρος Ερντογάν τόνισε ότι κανείς από τους 44 που βρίσκονται στην αίθουσα, καθώς τρεις παραμένουν ασύλληπτοι ανάμεσά τους και ο ημάμις Φετουλάχ Γκιουλέν δεν έχει μετανοήσει για την πράξη του. Έξω από το δικαστήριο είχαν συγκεντρωθεί υποστηρικτές του Τούρκου Προέδρου και φώναζαν συνθήματα κατά της οργάνωσης του Γκιουλέν. Κανείς Τούρκος δικηγόρος δεν έχει δεχτεί να υπερασπιστεί τον ημάμι που βρίσκεται στις ΗΠΑ και δικάζεται ερήμην. Ως γνωστόν, έχει ζητηθεί η απέλασή του, αλλά προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει προχωρήσει. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο. Κοντά μας βρίσκεται ήδη η κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, για να δούμε γιατί έχουν παρατηρηθεί αυτές οι καθυστερήσεις στην αποστολή των λογαριασμών και τι προβλήματα δημιουργούνται. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε κάποια παράπονα από πολίτες. Θα τα πούμε σε πάρα πολύ λίγο όμως, κυρία Παπαδοπούλου, γιατί πρέπει πρώτα να πάμε στον Γιώργο Χατζή Παναγή. Έχουμε κάποια θέματα πολύ σημαντικά. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με το σοβαρό τραυματισμό 78χρονου σε τροχαίο. Καλό μεσημέρι, Πέρσα. Σοβαρός τραυματισμός ενός 77χρονου είχαμε χθες βράδυ στη Λεμεσό, ναι, σε τροχαίο που συνέβη λίγο πριν τις 10. Συγκεκριμένα στις 9.50 ο 78χρονος προσπαθούσε να διασταυρώσει πεζό στο οδό Γεωργίου Α στη Λεμεσό, όταν κάτω από αδιευκρίνησες ακόμα συνθήκες έχασε την ισορροπία του την ώρα που βρισκόταν στη διαχωριστική νησίδα και έπεσε στο μπροστινό μέρος αυτοκινήτου που οδηγούσε 32χρονος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Στη σκηνή έσπευσε ασθενοφόρο του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, το οποίο μετέφερε τον 78χρονο. Όμως, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας για περαιτέρω νοσηλεία. Στον 32χρονο οδηγό του οχήματος διενεργήθηκε έλεγχος αλκοόλης με ένδειξη 0, ενώ η τροχέα Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις. Μάλιστα, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Τώρα είχαμε ακόμα μία σύλληψη από την αστυνομία ενός επιτίδιου, ο οποίος παρίστανε τον κουτσό και ζητούσε χρήματα από περαστικούς. Και πάλι στη Λεμεσό αυτό το περιστατικό. Στη σύλληψη ενός 56χρονου για ευετία προχώρησε χθες το μεσημέρι μέλος του Λαμού Προλήψεως Εγκλημάτων Λεμεσού. Συγκεκριμένα γύρω στις 11.40 το πρωί μέλος του ΟΠΕ, το οποίο βρισκόταν σε περιπολία, εντόπισε σε δρόμο στη Λεμεσό έναν 56χρονο να ζητά χρήματα από περαστικούς, παριστάνοντας τον κουτσό. Σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκε ότι ο 56χρονος δεν είχε οποιοδήποτε κινητικό πρόβλημα και συνελήφθη για επαιτία. Ο αστυνομικός κατέσχεσε ως τεκμήρια από τη σκηνή ένα πλαστικό ποτήρι και χρηματικό ποσό που είχε στην κατοχή το 56χρονος. Το τμήμα μικροπαραβάσεων Λεμεσού συνεχίζει τις έρευνες. Μάλιστα. Να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι δυστυχώς πολλοί εκμεταλλεύονται την φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη των Κυπρίων. Και να πριν σας αποδεσμεύσουμε, Γιώργο, να δούμε και αυτή την εξέλιξη που είχαμε στην δίκη της Έφης Ροδότου. Κατέθεσε ξανά ο Σέρβος μάρτυρας, ψευδομάρτυρας ουσιαστικά στην προηγούμενη διαδικασία και ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του Εμίλιου. Έτσι είναι, πέστα συλληπιτήρια και συγγνώμη της εχθές στους γονείς του Εμίλιου Ιωάννου. Να διορθώσουμε και το τιτλάκι, γιατί το έχουμε εκπαραδρομήσει. Στην δίκη της Έφης Ροδότου το 2008, ο Βούτσικο, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο για να καταθέσει στη δίκη κατά των γονιών της Έφης Ροδότου στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκοσίας, η οποία συνεχίστηκε χθες το πρωί, ανέφερε ότι ψευδομαρτύρησε το 2009, αφού οι γονείς της Ροδότου τον έταξαν δουλειά και παράταση παραμονή στην Κύπρο. Τόνισε επίσης ότι ο πατέρας της Έφης δεν τον είπε όλη την αλήθεια.
Στην αντεξέταση του μάρτυρα από το συνήγορο της οικογένειας Ιωδότου, ο μάρτυρας ρωτήθηκε αν πρέπει να λυπάται και για κάτι άλλο και η απάντηση του Μπέρσα ήταν αποκλειστική, αφού είπε ναι, υπάρχουν πολλά που λυπάμαι, είναι οι γονείς του αποβιώσαντας αγοριού και εκφράζω στους γονείς τα συλληπιτήρια και τη συγγνώμη μου. Μετά το τέλος της διαδικασίας ορίστηκαν οι νέοι δικάσιμοι στις 28 Φεβρουαρίου και 10 Μαρτίου. 8 Φεβρουαρίου λοιπόν η συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Γιώργο. Πάμε τώρα στην Μύρια για να δούμε τι δηλώσεις έκανε καταρχήν ο πρόεδρος του ΔΥΚΟ, ο οποίος βρέθηκε εκεί στο λιμάνι Λεμεσού. Μύρια, σε ακούμε και πάλι. Καλό μεσημέρι. Πέρσα αναμέναμε τον πρόεδρο του ΔΥΚΟ να προβεί σε δηλώσεις. Έχω απομακρυνθεί τώρα για να μπορέσω να σας μιλήσω. Από ό,τι μπορώ να δω, τώρα θα προβεί σε δηλώσεις ο κύριος Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Βρέθηκε εκεί, ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψή του για να δει ουσιαστικά την κατάσταση. Θα σε αφήσουμε στα επόμενα λεπτά έτσι να τον ακούσεις και να δούμε και εμείς τι ακριβώς είπε. Έχουμε όμως άλλες δύο υποθέσεις, αν μπορούμε να τις αναφέρουμε. Κουκουλοφόροι με μαχαίρι χτύπησαν και λίστεψαν 62χρονο περιπτερά στην Λεμεσό Μύρια και τον χτύπησαν, από όσον, εξ όσων αντιλαμβανόμαστε. Στις 2 και 10 διαπράχθηκε η ληστεία σε δεριστερό στη Λεμεσό. Δύο πρόσωπα που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα του με κουκούλες εισήλθαν στο περίπτερο. Υπό την απειλή μαχαιριού ζήτησαν από τον 62χρονο τα λεφτά του ταμείου. Έφερε αντίσταση ο άνθρωπος με αποτέλεσμα οι δράστες να χρησιμοποιήσουν σωματική βία εναντίον του και αφού ο ένας τον απομάκρυνε από το ταμείο, άλλο θα είναι φιλοπιστάρι και πήρε από μέσα ποσό 200 ευρώ. Τράπηκαν οι δράστες σε φυγή. Σύμφωνα με τη διάδοση εξασφαλίστηκε, οι δύο περιγράφονται ως ύψους 3,80 περίπου, ισχυρής σωματικής διάπλασης. Ο ένας φορούσε μπλε μπλούζα, ζιν παντελόνι και μαύρη κουκούλα στο κεφάλι. Ο δεύτερος είναι κανονική σωματική διάπλαση και φορούσε πράσινο πουλόβερ με άσπρο σκούφο. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, οι έρευνες στην αστυνομία βρίσκονται σε εξέλιξη και μια προσπάθεια εντοπισμού των δραστών. Μάλιστα, και τώρα και η άλλη είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Χρυσοθύρες έκλεψαν από οικία που ήταν υπό ανακαίνιση πίνακες αξίας 20.000 ευρώ. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν να εισέλθουν εντός της οικίας. Ακριβώς, 57χρονος διακοσμητής κατήγγειλε στην αστυνομία ότι από υπό ανακαίνιση περιοχή της Αγίας Τριάδος στη Λεμεσό κλάθηκαν μεταξύ 18 και 20 Φεβρουαρίου 8 πίνακες ζωγραφικές. Η οικία ανήκει σε 61χρονο από τη Ρουμανία, να πούμε, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο Μονακό. Οι δράστες πέτυχαν είσοδο από αλουμινένιο σειρώμενο παράθυρο, τις τουαλέτες, τα φέρεσαν με σωματική βία και τώρα συνεχίζονται οι έρευνες σε μια προσπάθεια εντοπισμού των δραστών πέρσα. Μάλιστα. Μύρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ μας έως το ρεπορτάζ. Σε αφήνουμε να πας να ακούσεις τις δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου για να μπορέσουμε να σε έχουμε να ακούσουμε και εμείς τι ακριβώς είπε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να δούμε τι γίνεται με τους λογαριασμούς της ΑΕΚ. Κυρία Παπαδοπούλου, όμως, νομίζω αξίζει τον κόπο να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που αφορά στον Αρτέμι Σόρα. Όλοι τον γνωρίζουμε και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς. Ο κύριος Αρτέμις Σόρας, λοιπόν, μαζί με τους οπαδούς του άφησαν άφωνους τους τουρίστες και όσους βρίσκονταν εκεί, αφού έκαναν επικλήσεις προς τους 12 θεούς του Ολύμπου. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Μισή ώρα κράτησε το σοου του Αρτέμι Σόρα και των 300 οπαδών του μπροστά από το Ηρώδιο και ήταν καλά στημένο. Με όρκους και επικλήσεις στους 12 Ολύμπιους θεούς. Με κάμερα από το γερμανικό κανάλι Αρντέ και δηλώσει φυσικά το πρωταγωνιστή του σοου. Φανταστήκατε που στο σύμπαν υπάρχουν εφέκ και ρατάβρο και αμφέλιων ανθρώπων με παράνομους νόμους, όντια καλά επειδή ψηφίσανε. Αυτό το πανηγύρι στήθηκε πρώτα απ' όλα για να δώσει ένα μήνυμα στους υπόλοιπους, να δώσει μια ένδειξη ισχύως του Σόρα ότι δεν τον ακουμπάει κανείς. Οτιδήποτε δεν είναι στην ακρίβεια! Οτιδήποτε δεν είναι στην ακρίβεια! Του νου σου! Του νου σου! Και του σχεδίου σου! Και του σχεδίου σου! Επικαλούμαστε εσένα! Επικαλούμαστε εσένα! Άρτεμι! Οι τουρίστες δεν πίστευαν στα μάτια τους βλέποντας τους 300 του Σόρα σε παραλήρημα. Αντί για τον Παρθενόν να είδαν την παράσταση των Ελλήνων συνέλευσης κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Δεν μου κάνει καμία εντύπωση για τα καραγκιουζιλίκια όλα αυτά που γίνονται. Και εις ανώτερα να τους πείτε. Λίρα! 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 Η
Οι οπαδοί του ΣΟΡΑ τα βρήκαν όμως σκούρα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Την ώρα που μοίραζαν φυλάδια, τους επιτέθηκαν αντιεξουσιαστές. Από τα χειρότερα τους έσωσε η αστυνομία και όχι ο Δίας. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο στούντιο. Κυρία Παπαδοπούλου, καλό μεσημέρι. Ποιο είναι το νέο θέμα που έχει προκύψει? Όντως υπάρχουν καθυστερήσεις, δεν αποστέλλονται στην ώρα τους οι λογαριασμοί? Μαζικά παράπονα δεν έχουμε λάβει. Mm-hmm. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε λάβει κάποια παράπονα mm-hmm. για καθυστερήσεις στην παραλαβή των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, ναι. Θα καθησυχάσουμε τον κόσμο ότι η διαδικασία που ακολουθείται από την αρχή ηλεκτρισμού προσφέρει αρκετό χρόνο στη διάθεση του πελάτη για να μέχρι ότου πρέπει να εντοπίσει mm-hmm. τον λογαριασμό του. Γιατί όταν γίνει καταμέτρηση ηλεκτρικής ενέργειας, προσφέρονται 20 ημέρες, μέχρι ότου πρέπει ο πελάτης να εξοφλήσει τον λογαριασμό του. Αφού περάσουν 20 ημέρες και αφού περάσουν ακόμη 6 ημέρες, εκδίδεται υπενθύμηση, η οποία αποστέλλεται και πάλι ταχυδρομικώς στους πελάτες της, ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν ακόμη 7 μέρες στη διάθεσή τους για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους. Επιπρόσθετα, αποστέλλεται μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του πελάτη 48 ώρες προηγουμένως, που υπενθυμίζει τον πελάτη ότι πρέπει να τακτοποιήσει τον λογαριασμό του. Τώρα αυτό το μήνυμα βεβαίως κάτι πρέπει, γιατί δεν το λαμβάνουν όλοι, πρέπει να κάνει κάποια ενέργεια για να ακριβώς, μπορεί να έχει και να... Το αναφέρω, mm-hmm. ούτως ώστε ο κόσμος να έρθει να μας δώσει ακινητά του τηλέφωνα, είναι ακόμη ένας τρόπος να τους ενημερώνουμε σε περίπτωση που ξεχαστούν να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους. Τους αποστέλνουμε αυτή την υπενθύμηση γραπτός στο mm-hmm. κινητό τους, να έρθουν να τακτοποιήσουν. Πρέπει να έρθουν εκεί και να το δηλώσουν? Όχι, και τηλεφωνικώς, όταν μάλιστα. δώσουν τον αριθμό ταυτότητας τους, είτε στο 1800, είτε σε έναν κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της ΑΕΚ, όταν δώσουν τον αριθμό ταυτότητας τους για να εντοπιστεί ο λογαριασμός τους, να μας δώσουν τον αριθμό του κινητού τους, να το καταχωρήσουμε στο σύστημα μας. Έτσι, όταν χρειαστεί, θα τους αποσταλεί και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους για ταυτοποίηση. Μάλιστα, 1800 και θα δούμε και κάποιες άλλες ευκαιρίες που έχουν για να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Τώρα όσον αφορά αυτές τις καθυστερήσεις, οι πολίτες γιατί παραπονέθηκαν? Έγινε αιτία αυτό να μην πληρώσουν τον λογαριασμό και να τους κόψουν το ρεύμα? Και νομίζω ότι επειδή στέλνονται και μέσω των ταχυδρομείων, υπάρχει και ένα θέμα εκεί. Με τα ταχυδρομεία, η ΑΕΚ τα στέλνει στα ταχυδρομεία και από εκεί πέρα τα κυπριακά ταχυδρομεία τα αποστέλνουν στα γραμματοκιβώτια. Μήπως είναι και λόγω ότι τηρείται αυτή η διαδικασία που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να έχουμε κάποιες καθυστερήσεις? Είναι μια διαδικασία που ακολουθείται τώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το σύστημα της αρχής ηλεκτρισμού τυπώνει καθημερινά λογαριασμούς, mm-hmm. Οι οποίοι αφού φακελωθούν παραδίδονται προσωπικά την επόμενη μέρα στα ταχυδρομεία. Από τον κλητήρα της ΑΕΚ για να φροντίσουν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες να τα ταχυδρομήσουν. Mm-hmm. Μαζικά παράπονα, όπως έχω πει, δεν έχουν ληφθεί, αλλά έχει διευθετηθεί συνάντηση μεταξύ του Γενικού Διευθυντής Αρχής Ηλεκτρισμού και των Κυπριακών Ταχυδρομείων, θα πραγματοποιηθεί αύριο, για να συζητηθεί το θέμα που ακούστηκαν αυτά τα παράπονα. Διότι, να σας πω, μπορεί κάποιοι να μπήκαν στη διαδικασία να προβούν σε γραπτά παράπονα ή σε καταγγελία, αλλά ίσως αυτό να δείχνει ότι υπάρχουν και άλλοι πίσω που να έχουν δει αυτή την καθυστέρηση, να έχουν ενοχληθεί, αλλά να μην έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι το εντοπίσατε και όντως θα έχουμε αυτή την συνάντηση και να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί βέβαια. Αυτή η διαδικασία. Διότι, όντως, σκεφτείτε και μια περίπτωση να είναι κάποιος να μην έχει λάβει εγκαίρως τον λογαριασμό και να μην έχει προλάβει να πληρώσει το ρεύμα και στο τέλος να ταλαιπωρηθεί και άλλο, να του κόψουν και το ρεύμα και όλα αυτά από μια καθυστέρηση του λογαριασμού να φτάσει στο γραμματοκιβώτιό του. Γι' αυτό θα ήθελα να επιθυμίσω ακόμη μια φορά ναι. το σχέδιο επιβράβευσης των πελατών της ΑΕΚ. Πού είναι? Από τις αρχές του 2015 και για διάρκεια 3 ετών, η Αρχή Ηλεκτρισμού προβαίνει σε κληρώσεις για δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ ναι. για αγορά προϊόντων από υπεραγορά. Κάθε... Μισό λεπτό αυτό να το πάρουμε την αρχή, γιατί μας αρέσει η επιβράβευση από την ΑΕΚ και δεν νομίζω να το γνωρίζουν πολλοί. Είναι ένα σχέδιο ναι. το οποίο έχουμε εφαρμόσει από τις αρχές του 2015 με στόχο να προωθήσουμε δύο υπηρεσίες. Ναι. Μία υπηρεσία είναι να εξοφλείται ο λογαριασμός με τραπεζική εντολή ναι. και η δεύτερη υπηρεσία είναι να λαμβάνουν οι πελάτες μας ηλεκτρονικά τον λογαριασμό τους. Άρα, όσοι ενταχθούν στο σχέδιο εξόφλησης λογαριασμού με αυτόματη τραπεζική εντολή
κάθε 3 μήνες, κάθε 6 μήνες γίνεται κλήρωση για 10 δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ το ένα για αγορά προϊόντων από μια συγκεκριμένη υπεραγορά. Μάλιστα. Επίσης, τα άτομα, οι πελάτες μας που θα επιλέξουν να εξοφλούν τον λογαριασμό τους μέσω αυτόματης τραπεζικής εντολής και παράλληλα να λαμβάνουν και τον λογαριασμό τους ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, τότε κάθε 3 μήνες γίνεται η κλήρωση για 10 δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ και πάλι για αγορά προϊόντων από μια υπεραγορά. Ο σκοπός της εκστρατείας αυτής είναι να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να εξοικονομήσουμε χαρτί, εξοικονόμηση ταχυδρομικών τελών, γενικά πόρων. Συμβάλλουμε και εμείς με τον τρόπο μας στην προστασία του περιβάλλοντος. Λιγότερες ουρές στα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών. Βέβαια, πολλά τα ωφέλη. Λιγότερα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών, λιγότερη ταλαιπωρία. Και πόσοι κληρώνονται κάθε τρίμηνο ή κάθε εξάμηνο ανάλογα. Με 10 δωροκουπόνια. Μάλιστα. Αξίας 100 ευρώ το κάθε δωροκουπόνι. Και αυτό είναι συνεχόμενο. Μήνες. Μάλιστα. Ξεκίνησε να. Και ενημερώνετε εσείς τους. Μάλιστα. Υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας. Mm-hmm. Την πρώτη. Μόλις μπει κάποιος στην ιστοσελίδα μας, επισκέπτοντας τη σελίδα της ΑΕΚ, βλέπει κερδίστε δωροκουπόνια αξίας 100 ευρώ και βλέπουν όλες τις πληροφορίες. Και έχουν ξεκινήσει από την αρχή του χρόνου. Την αρχή του 2015. Από το 2015. Και άρα έχει ένα χρόνο και έχει ξεκινήσει τώρα για δεύτερη. Με διάρκεια 3 ετών, mm-hmm. το 2015, το 2016 και τώρα το 2017. Να πω ότι ξεκινήσαμε την εκστρατεία αυτή και είχαμε 13.000 πελάτες μας που λαμβάναν ηλεκτρονικά το λογαριασμό τους. Ναι. Τώρα ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί στις 32.000 πελάτες. Μάλιστα. Ευελπιστούμε ότι το νούμερο αυτό θα αυξηθεί. Είναι πολύ απλή αίτηση. Είναι έναν έντυπο. Συμπληρώνει απλά ο πελάτης τον αριθμό του λογαριασμού του και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του, το οποίο θέλει να το αποστέλλει το λογαριασμό του. Ωραία. Επειδή μας είπατε πριν ότι για να λαμβάνουμε το SMS 2 μέρες πριν, για να μπορούμε να γνωρίζουμε ότι λύγει ο λογαριασμός, είναι στο 1800. Μάλιστα. Μπορεί να γίνει το ίδιο και για να λαμβάνουμε ηλεκτρονικά τον λογαριασμό ή για να δώσουμε τραπεζική εντολή, ή είναι επειδή πρέπει να δώσουμε περισσότερα στοιχεία, δεν γίνεται. Για να λαμβάνουμε ηλεκτρονικά τον λογαριασμό μας, πρέπει να συμπληρωθεί το έντυπο, ναι, το οποίο μπορεί να σταλεί με fax, μπορεί να σταλεί με email στο 1800, μπορεί να παραδοθεί σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, να ταχυδρομηθεί. Να είναι γραπτός όμως το email του κάθε πελάτη, ώστε να μην υπάρξει κάποιο λάθος, καθώς ακούς το email κάποιου, να μην γίνει κάποιο. Και να πούμε και για τον κόσμο που πολύ φυσιολογικά θέλουν να γνωρίζουν τι ακριβώς χρεώνονται, ότι στην περίπτωση του ηλεκτρονικού λογαριασμού θα μπορούν να δουν την αναλυτική κατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για όσους θέλουν να πληρώνουν μέσω τραπεζικής εντολής, αλλά θέλουν να βλέπουν το λογαριασμό. Μπορούν να τον λαμβάνουν ηλεκτρονικά, αλλά να τον πληρώνουν μέσω τράπεζας. Βεβαίως. Αυτό κάνουμε. Προωθούμε τον κόσμο να πληρώνει τον λογαριασμό του με αυτόματη τραπεζική εντολή και παράλληλα να λαμβάνει και ηλεκτρονικά ο λογαριασμό του. Ωραία. Καταμέτρηση πάντοτε γίνεται. Άρα ο κόσμος βλέπει την κατανάλωση που έχει κάνει τη διμηνία του, εξοφλεί τον λογαριασμό του κανονικά, το αποστέλλεται αναλυτικά ο λογαριασμός του. Επίσης, θα αναφέρω ακόμη μια φορά να επιθυμίσω τον κόσμο για το σχέδιο εξόφλησης λογαριασμού σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που και πάλι γίνεται καταμέτρηση της κατανάλωσης του υποστατικού του πελάτη κάθε 2 μήνες. Αλλά πληρώνει με το μήνα. Πληρώνει με το μήνα ένα σταθερό ποσό, το οποίο αναθεωρείται σε ταχτά χρονικά διαστήματα εάν υπάρχουν αυξομοιώσεις στην τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας ή αυξομοιώσεις στην κατανάλωση του πελάτη. Και με τον τρόπο αυτόν εξομαλύνονται οι εποχικές αυξομοιώσεις και παράλληλα ο κόσμος μπορεί να προγραμματιστεί καλύτερα. Μάλιστα. Να πάρουμε μία τηλεφωνική γραμμή, γιατί περνάει και ο χρόνος. Είναι να ακούσουμε τον κύριο Φρίξο για να υπενθυμίσουμε ξανά και τις εκπτώσεις που έχουν οι ευάλωτες ομάδες, οι οποίες φτάνει το 20%. Κύριε Φρίξο, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Ναι, σας ακούμε. Πώς γίνεται να έρθει ο υπάλληλος της ηλεκτρικής στις 29 Νοεμβρίου και κατάγραψε το ρεύμα? Ναι. Ο λογαριασμός θα λέει μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Ναι. Εννοείται γιατί... ότι αφού ήρθε στις 29, γιατί ο λογαριασμός που πήρατε έλεγε ότι ήταν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Σωστά. Κύριε Φρίξο μου, πολύ καλή ερώτηση. Να μας απαντήσει η κυρία Παπαδοπούλου, αν μπορεί. Τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν γνωρίζω ακριβώς. Απλά να αναφέρω ξανά τη διαδικασία που ακολουθείται από τα συνεργεία της Αρχής Ηλεκτρισμού. Γίνεται η καταμέτρηση, η καταγραφή της κατανάλωσης του υποστατικού από τα συνεργεία της ΑΕΚ μια συγκεκριμένη μέρα. Η καταγραφή περνιέται στο σύστημα. Το σύστημα εκδίδει τον τελικό λογαριασμό, τον λογαριασμό για τη συγκεκριμένη κατανάλωση της συγκεκριμένης διμηνίας.
Αφού θα κελωθεί ο λογαριασμός από τις μηχανές αρχής ηλεκτρισμού, ο κλητήρας θα πάει να παραδώσει τους λογαριασμούς. Άρα, λογικά, είναι η ημερομηνία που έχει γίνει η μέτρηση, λογικά αυτή πρέπει να είναι και η ημερομηνία του. Η ημερομηνία που γίνεται η καταμέτρηση. Ναι. Από την ημερομηνία που γίνεται καταμέτρηση και αφού περάσουν 20 μέρες, ναι, έχει βασικά ο πελάτης 20 μέρες στη διάθεσή του για να εξοφλήσει μέχρι, μάλιστα, την τελευταία ημερομηνία εξόφλησης του λογαριασμού του. Ο κύριος Φρίξος θεωρεί ότι ήταν η περίοδος κατανάλωσης μεγαλύτερη από αυτή που έγινε η μέτρηση. Ωστόσο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι, όπως και στη μηνιαία χρέωση, τον ένα μήνα περίπου υπολογίζεται και ακολούθως όταν έχουν τις κανονικές χρεώσεις γίνεται η μείωση ή η αύξηση του ποσού ανάλογα. Άρα, αν είναι κάθε το μήνα. Το σχέδιο εξόφλησης σε ίσες, ναι, μηνιαίες δόσεις, το τι γίνεται. Είναι ένα σταθερό ποσό. Μέσω του συστήματος, ναι, βλέπουμε την κατανάλωση του πελάτη που έκανε τους τελευταίους 12 μήνες. Άρα, περιλαμβάνεται, ναι, και κατανάλωση Ιανουαρίου και Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Ναι, ναι. Και γίνεται διαίρεση δια 12, ίσες μηνιαίες δόσεις. Μάλιστα. Άρα, όταν λαμβάνεται υπόψη η χρέωση της κιλοβατόρας στη συγκεκριμένη περίοδο και η κατανάλωση υπερσινή, ναι, μοιράζεται σε ίσες μηνιαίες δόσεις για τον πελάτη η κατανάλωση του. Δηλαδή, μάλιστα, θεωρούμε ότι ο πελάτης θα κάνει παρόμοια κατανάλωση. Αλλά γίνεται κανονικά η καταγραφή της κατανάλωσης και αν του χρειαστεί, κάθε δύο μήνες, όπως, ναι, γίνεται σε όλους και τους. Και το δεύτερο μήνα. Και γίνεται αναπροσαρμογή. Μογή, μπράβο. Αυτό ήθελα να πω, ναι, και εγώ. Τώρα, όσον αφορά αυτό για τον κύριο Φρίξο, μην τον αφήσουμε παραπονούμενο. Μπορεί να μας αφήσει τα στοιχεία του. Αφήστε, κύριε Φρίξο, τα στοιχεία για να το δούμε. Γιατί λογικά όταν είναι η μέτρηση είναι τα ακριβή στοιχεία, βεβαίως. Πάντα επειδή είναι και όπως μας είπατε, δηλαδή υπάρχει ένας υπολογισμός ίσως τον ένα μήνα και μετά γίνεται η προσαρμογή ίσως το δεύτερο μήνα. Γι' αυτό απλώς ο κύριος Φρίξος, επειδή είδε ότι ήρθαν και του κάναν τη μέτρηση στις 29 Νοεμβρίου και σου λέει η περίοδος κατανάλωσης ήταν μέχρι 5 Δεκεμβρίου. Άρα από τις 29 Νοεμβρίου μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, εκείνο το διάστημα θεωρείται ότι δεν έγινε μέτρηση. Άρα πώς υπολογίστηκε το ποσό μέχρι εκεί. Νομίζω ότι για να το λύσουμε, να μιλήσετε απευθείας και να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Παπαδοπούλου. Έχει τελειώσει ο χρόνος, ωστόσο να το πούμε ότι ο κόσμος που είναι στις ευάλωτες ομάδες, σας έχουμε πει αρκετές φορές, δικαιούται έκπτωση που φτάνει μέχρι και το 20% και πρέπει να κάνουν μία απλή σχετική αίτηση στην ΑΕΚ για να μπορούν να λάβουν αυτή την έκπτωση. Είναι πραγματικά άδικο να το λέμε και να το ξαναλέμε, να μην το δικαιούμαστε. Και πραγματικά να ακούμε ότι υπάρχει κόσμος που το δικαιούται και μιλάμε για λεφτά και πραγματικά αρκετά μεγάλο ποσό και να μην παίρνουν αυτή την έκπτωση για μόνο μία αίτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας. Εμείς θα πάμε και πάλι τώρα στο λιμάνι Λεμεσού, γιατί έχουμε τις δηλώσεις του Νικόλα Παπαδόπουλου. Μύρια, είδε κακή διαχείριση επί της ουσίας ο Νικόλας Παπαδόπουλος? Λάθος χειρισμούς, ναι. Κακή διαχείριση, λάθη και παραλήφθη, και μας πράγει τη διαδικασία για εκκοψίδια, δυσκολία, αποτήρηση και διαβοσίδια. Η αρχή λιμένων ανέφερε συγκεκριμένα ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις του Χριστόφια και Τάσου Παπαδόπουλου προσθέσαν τη διαδικασία για εκκοψίδια των αριστομείων, οι οποίες ήταν πολύ πιο περίπλοκες διαδικασίες, όπως είπε, χωρίς να προβλήσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Και είπε ότι αν θέσει του Υπουργού Μεταφορών, το είπε επιλέξει, θα είχα ήδη παραιτηθεί. Ρωτήσαμε αν ζητά την παρέμβαση του κ. Πέλη, επανέλαβε αυτό. Όχι, έχω τι λέει. Μυρία, έχουμε λίγο πρόβλημα με τη γραμμή, δεν σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι ο ίδιος επί της ουσίας είπε ότι αν ήταν στη θέση του Υπουργού Μεταφορών, ο ίδιος θα παρετείτο. Όταν πήγατε να κάνετε διευκρίνηση για το αν ζητάει την παρέτησή του, επανέλαβε ότι τι θα έκανε ο ίδιος αν ήταν στη θέση του Υπουργού Μεταφορών, σωστά? Ακριβώς σωστά. Μάλιστα. Μύρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έδωσες και τις δηλώσεις του κύριου Νικόλα Παπαδόπουλου. Πάμε εμείς τώρα στον Μιχάλη Γιοργάλα, μέλος της Επιτροπής Εργασίας. Σήμερα επιτάπητο στην Βουλή τίθεται το θέμα της παράτασης της άδειας μητρότητας από τους 4 στους 6 μήνες. Κύριε Γιοργάλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιασιασού. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές. Είναι κάτι το οποίο συζητείται πάρα πολύ καιρό. Μπορεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα? Κοιτάξτε, για να ξεκαθαρίσουμε το τι θα γίνει σήμερα, ναι, για να προσδιορίσουμε και το χρόνο του αποτελέσματος. Σήμερα έχει γίνει εγγραφή ενός θέματος που θα συζητηθεί
στην Επιτροπή Εργασίας για να δούμε τις απόψεις που εκφράζουν τα διάφορα τμήματα τα κυβερνητικά. Ναι. Να γίνει μια, θέλετε, επαναβεβαίωση των θέσεων, των απόψεων όλων των πλευρών. Ναι. Για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε νομοθετικά να ρυθμίσουμε την επέκταση της άδειας μητρότητας, διότι πραγματικά τις μέρες μας υπάρχει μία ανάγκη να ρυθμιστεί αυτό το θέμα για να προστατευτούν και οι μέλουσες και οι νέες μητέρες, αλλά και την ίδια στιγμή να μπορούμε και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο μια νέα μητέρα καλείται να συνεχίσει και την οικογενειακή της ζωή, αλλά και την ίδια στιγμή να μην διακόψει την επαγγελματική της πορεία. Νομίζω ότι είναι μια απέτηση της κοινωνίας. Από αυτά που μας είπατε, καταλάβαμε ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση. Θα ενημερωθείτε σήμερα νομοθετικά πώς μπορεί να γίνει και ακολούθως αναμένουμε να έχουμε και την πρόταση νόμου και ελπίζουμε πραγματικά να υπάρξει έτσι ομοφωνία στην Επιτροπή. Στην παρούσα φάση νομίζω ότι υπάρχει κοινή αντίληψη από όλες τις πλευρές ότι πρέπει να ρυθμιστεί επιτέλους αυτό το θέμα. Μάλιστα, ελπίζουμε. Από την άλλη, αυτό αποτελεί η νέα προσπάθεια, αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης, όπου επεκτάθηκε η άδεια μητρότητας για περιπτώσεις πολλαπλών κοιήσεων. Και νομίζω είναι έτοιμη και η Βουλή και το κράτος και η κοινωνία και οι εργοδότες να δώσουν μια νέα διάσταση σε αυτό το θέμα, επεκτείνοντας στους 6 μήνες την άδεια μητρότητας, κάτι το οποίο αφενός μεν θα δίνει τη δυνατότητα περισσότερου χρόνου της μητέρας με το νεογέννητο, προκύπτουν θέματα που αφορούν μακρύτερη διάρκεια θυλασμού, μείωση του χρόνου των αισθημάτων αποχωρισμού που νιώθει το βρέφος και πολλά άλλα τα οποία στους 6 μήνες μπορούν να είναι ευεργετικά και να είναι έτοιμη η γυναίκα μητέρα, να επιστρέψει και για το βρέφος και για την οικογένεια και για την κοινωνία. Κύριε Γιωργάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένουμε εξελίξεις σύντομα. Πάμε τώρα στην Μιλίτσα Πολεμίτου για να δούμε. Καταρχήν αυτή την απόφαση του δικαστηρίου για 18μηνη ποινή φυλάκισης, ένα 36χρονο ο οποίος κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική παρενόχληση ενός 6χρονου κοριτσιού. Η Μιλίτσα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες της απόφασης, ενώ να πω ότι είχαμε ήδη και την αντίδραση της Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου την θεώρησε ουσιαστικά και η ίδια πολύ επική ως απόφαση. Και εμείς νομίζω ότι όλη η εντύπωση μας δίνεται είναι ότι πρόκειται για ποινή χάδη. Μιλίτσα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, υπέρσα. Ποινή φυλάκισης, ναι, πολύ σωστά το ανάφερες, 18 μηνών. Επέβαλε χθες το μόνιμο κακουριό δικείο Πάφου σε 36χρονο από την πόλη, τον οποίο βρήκε ένοχο σε κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση και άσεμνη επίθεση σε βάρος 6χρονου κοριτσιού. Τα αδικήματα διαπράχτηκαν τον περασμένο Οκτώβριο στο σπίτι του 36χρονου, όταν το παιδί, συνοδευόμενο από τη γυναίκα που το πρόσεχε, πήγαν επίσκεψη στη μητέρα του δράστη. Εκεί αυτός εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και αφού απομόνωσε τη μικρή σε δωμάτιο του σπιτιού, προέβησε άσεμνες πράξεις σε βάρος της. Από τη σύλληψη του μέχρι σήμερα κρατείται στις κεντρικές φυλακές, ενώ η όλη διαδικασία πέρσα στο ενώπιον του κακουριού δικείου διεξήχθηκε κλεισμένο το θυρό. Γι' αυτό δεν είμαστε θέση να γνωρίζουμε ποια ακριβώς ήταν οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε και ποια ήταν τα ελαττωτικά. Και το σκεπτικό της απόφασης. Υπάρχουν ελαττωτικά σε μια τέτοια πολύ σοβαρή υπόθεση. Βεβαίως, Μιλίτσα, διότι αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι το πολύ σε 18 μήνες θα βρίσκεται και πάλι πίσω ελεύθερος ο συγκεκριμένος 36χρονος χωρίς κανένα περιοριστικό όρο, σύμφωνα και με την απόφαση. Και δεν γνωρίζουμε ποιοι θα είναι οι κίνδυνοι από εκεί και πέρα και τι θα κάνει η πολιτεία μετά από αυτούς τους 18 μήνες. Τώρα, Μιλίτσα, πάμε και στην υπόθεση του Δίτη. Δεν γνωρίζουμε ότι είναι η τέταρτη μέρα.
μειώνονται οι ελπίδες. Δεν ξέρω μέχρι στιγμής τι άλλο μπορείς να μας πεις και εσύ για τις έρευνες που είναι σε εξέλιξη και σήμερα. Η τελευταία επικοινωνία ήταν πριν από μερικά λεπτά. Τίποτα ακόμα δεν έχει νεότερο υπόθεση, πολύ σοβαρή αυτή υπόθεση. Με το πρώτο φως της ημέρας επανήθηκαν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του Δήτη Ανδρέα Γιάνγκου, 31 χρόνων από την Ερήμη, που χάθηκε όπως είναι γνωστό το περασμένο Σάββατο στη θαλάσσια περιοχή Πομού, ενώ ασχολείται με υποβρύχιο ψάρεμα. Σήμερα, Πέρσα, οι έρευνες θα επεκταθούν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή από τον Κάτω Πύργο μέχρι και τον κόλπο πόλης Χρυσοχούς, καθώς και ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο. Στην περιοχή διεξάγονται από το πρωί επιχειρήσεις δια θαλάσσης και αέρος με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Εθνικής Φρουράς και σταθών της λιμενικής αστυνομίας, ενώ ομάδες διτών, τον ΟΗΚ, της αστυνομίας, του στρατού, της ΕΜΑΤ, αλλά και ομάδων εθελοντών, συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια. Ελέγχουν το βυθό από νωρίς το πρωί μέχρι αυτή την ώρα. Παράλληλα, πεζοπόρα τμήματα της πολιτικής άμυνας ελέγχουν όλο το παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα. Επίσης, ναι. Πέρσα στο σημείο αυτό να πούμε ότι σε μια πληροφορία που δόθηκε στην αστυνομία από φαντάρους που επανδρώνουν φυλάκιο στον Παχίαμο, ότι στη θαλάσσια περιοχή υπήρχε κάποιο αντικείμενο, κινητοποίησε άμεσα τη λιμενική αστυνομία. Στις 8 το πρωί, το βράδυ, συγγνώμη, στις 8, σκάφη της λιμενικής έσπευσαν στο μέρος που υπέδειξαν οι στρατιώτες. Άρχισαν έρευνες, τελικά εντοπίστηκε ένα σακούλι ήτανε. Ωστόσο, οι έρευνες κράτησαν τρεις περίπου ώρες, χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε. Επειδή όμως, Πέρσα, η περιοχή γυπνιάζει με τα κατεχόμενα, ενημερώθηκαν τα Ηνωμένα Έθνη, ώστε και αυτά με τη σειρά τους να πληροφορήσουν κάτι το οποίο έγινε ήδη, τις αρχές του ψευδοκράτους, ότι στη θαλάσσια περιοχή χάθηκε άνθρωπος, τον οποίο ψάχνουν. Ούτως ώστε αν εντοπίσουν το οτιδήποτε, να ενημερώσουν μέσω των Ηνωμένων Εθνών τις κυπριακές αρχές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιλίτσα. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτό το θέμα. Μαζί μας βρίσκεται ο κύριος Σωτήρης Ηλία, εκπαιδευτής ελεύθερων καταδύσεων. Καλώς ορίσατε. Είναι μια ιστορία η οποία μας έχει συγκλονίσει για τέταρτη μέρα σήμερα. Όλοι ευελπιστούμε, ωστόσο, όσο περνάει η ώρα και όσο μαθαίνουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την όλη διαδικασία που ακολούθησε ο νεαρός Δήτης. Δυστυχώς οι ελπίδες μειώνονται. Βεβαίως, μέχρι τέλους όλοι αναμένουμε και ελπίζουμε πραγματικά να εντοπιστεί και να εντοπιστεί και ζωντανός. Κύριε Ηλία, τι είναι αυτό που είδατε εσείς στην υπόθεση, επειδή δεν γνωρίζουμε πολλά και για την ελεύθερη κατάδυση. Γνωρίζαμε ότι ο Ανδρέας είναι δεινός Δήτης, γνωρίζει την περιοχή, όμως όπως όλα δείχνουν δεν φτάνει μόνο αυτό. Υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι και λάθη τα οποία μπορεί να κοστίσουν. Μάλιστα. Να ξεκινήσω από το σημείο που είπατε ότι ήταν δεινός Δήτης, γνωρίζει την περιοχή. Αυτό δεν αρκεί. Καταρχήν, ο κάθε άνθρωπος πρέπει να σέβεται τον εαυτό του, τη ζωή του και το περιβάλλον στο οποίο εκδράμει. Το λάθος που είχε κάνει ο φίλος, ο άτυχος Ανδρέας, είναι ότι ψάρευε μόνος του. Αυτό σημαίνει ότι του έλειπε η ασφάλεια που μπορούσε να παρέχει ένα δεύτερο ζευγάρι μάτια. Δηλαδή, ένας επιπλέον δίτης, ένας επιπλέον ψάροδοβεκάς, μπορεί και να μην είναι απαραίτητο να έχει ψάροδοβεκό, μπορεί να είναι κάμεραμαν, και θα του παρέχει αυτή την ασφάλεια ώστε να μπορεί να καταδυθεί, δηλαδή να φύγει από την επιφάνεια, να τον βλέπει ο δεύτερος δίτης, το ζευγάρι του που λέμε, μέχρι να επιστρέψει ό,τι είναι και να επιστρέψει ασφαλής ξανά στην επιφάνεια. Γιατί όλη αυτή η διαδικασία κρατάει από 1 μέχρι 2 λεπτά με μία ανάσα. Με μία ανάσα. Αυτό στην αρχή εμείς, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, όταν ακούσαμε ότι κατέβηκε 22 μέτρα, θεωρήσαμε ότι σίγουρα έχει μία φιάλη οξυγόνου. Μάλιστα. Η ελεύθερη κατάδυση δεν συμπεριλαμβάνει φιάλη οξυγόνου. Γίνεται αυτή η κατάδυση σε τόσα μέτρα βάθος, με μία ανάσα μόνο. Ακριβώς, με μία ανάσα. Με το κράτημα της αναπνοής, όπως λέμε, ένας εκπαιδευμένος ελεύθερος δίτης μπορεί να κατευθύνει και σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος και σε μεγαλύτερους χρόνους. Δεν είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Βεβαίως. Δεν είναι αυτό ο σκοπός, ούτε το βάθος, ούτε ο χρόνος. Ο σκοπός είναι να πάμε να περάσουμε καλά. Δεν είναι ούτε η κάρποση του θυράματος, ούτε να δείξουμε
μετά τις ικανότητες μας με κάμερα που έχω καταδυθεί και την έχω χτυπήσει. Γιατί πίσω μας περιμένουν κάποιοι άλλοι. Αν δεν είμαι παντρεμένος, η μητέρα μου. Αν δεν είμαι, δεν είναι αυτόν, τι άλλο μπορεί να μας περιμένει. Σύμφωνα με τις κάμερες που υπήρχαν πάνω στο ψαροντούφεκο, φαίνεται ότι ο Ανδρέας είδε ένα ψάρι. Ναι. Και εκεί πρέπει να πήρε και την απόφαση, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες δεν είχε σκοπό να καταδυθεί. Προφανώς ίσως επειδή ήταν μόνος του και κατανοούσε τους κινδύνους, όμως εκείνη την ώρα φαίνεται ότι είδε το ψάρι και καταδύθηκε. Εσείς τι θεωρείτε ότι πήγε λάθος εκεί? Το γεγονός ότι ίσως αυτό που ακούσαμε εμείς είναι ότι επειδή ήταν μεγάλο το ψάρι, μπορεί να τον παρέσυρε περισσότερο ή να τον χτύπησε, γιατί μετράμε με τα δευτερόλεπτα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα κάτι να πάει λάθος, δεν υπάρχει ο χρόνος για να βγεις πάνω στην επιφάνεια. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι χτύπησαν το ψάρι, όπως λέμε στη γλώσσα του ψαροδεκάτου, ξεψάρισε, σκίστηκε το ψάρι, και στην αγωνία του να το δευτερώσει, πάλι στη γλώσσα του ψαροδεκάτου, να το χτυπήσει με δεύτερη βολή, αφού έχει βγει ήδη στην επιφάνεια, να ξαναοπλίσει το όπλο του να το χτυπήσει, ο χρόνος που είχε για να κάνει από την πρώτη πτυχία μέχρι τη δεύτερη ήταν πολύ λίγος, ώστε να αναχτίσει ο οργανισμός του την επάρκεια οξυγόνων που χρειαζόταν, ώστε να μπορεί να κάνει τη βουτιά του, με αποτέλεσμα να νιώθει ασφαλισμένος, να είναι ασφαλισμένος. Η αγωνία του να χτυπήσει, πιθανόν λέω τώρα, κάνουμε εικασίες, σύμφωνα με αυτά που έχω πληροφορηθεί από την κάμερα. Η αγωνία του να πάρει το θύραμα για να μην το χάσει, τον ανάγκασε να κινηθεί γρήγορα και ασφαλμένα και να έχουμε αυτή τη στιγμή την αγωνία που βρίσκεται ο Ανδρέας. Άρα αυτή είναι η διαδικασία που τηρείτε, δηλαδή γίνεται το πρώτο χτύπημα όπου δεν έχει καταφέρει να σκοτώσει εντελώς το θύραμα για να μην έχει άγχος και πρέπει να ανεβεί πάνω να πάρει αέρα για να δώσει και ένα δεύτερο χτύπημα, για να μπορεί να είναι σίγουρο. Η διαδικασία είναι... Αν δεν υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να ξεφύγει. Ορίστε. Ότι μπορεί να ξεφύγει. Ναι, θεωρώ ότι έτρεξε λίγο τον χρόνο περισσότερο εις βάρος του και δεν ήταν αρκετή η αποκατάστασή του σε θέματα οξυγόνου που χρειάζεται, γιατί είχε συσσωρεύσει αρκετό διοξίδιο, θεωρώ. Mm-hmm. Δεν είχε επάρκεια οξυγόνου και ακολούθησε μια δεύτερη γρήγορη βουτιά από τον αποτέλεσμα. Δεν είχε τα Δεν είχε τα πνευμόνια για να κάνει μια βουτιά. Αν εδώ μπαίνει ο παράγοντας ζευγάρι. Εάν ήταν το ζευγάρι του δίπλα, θα ήξερα ότι αυτή η ώρα που βγαίνει πάνω ο Ανδρέας είναι η ώρα που θα ξεκουραστεί μέχρι να κάνει να τελειώσει η βουτιά του ο δεύτερος ζήτης. Που θα κάνει η δεύτερη βουτιά, mm-hmm. η βουτιά που περιμένει ο Ανδρέας για να χτυπήσει ο συνάδελφος του, ο σύντροφος του, το ψάρι. Μάλιστα. Άρα η ασφάλεια του Ανδρέα θα ήταν εκεί, γιατί θα έφερνε πίσω τα επίπεδα οξυγόνου στον επίπεδο που χρειάζονταν, ώστε να είναι ασφαλή να χρειαστεί να δεύτερη. Είναι καθαρά θέμα εμπειρίας το πόσο χρόνο περνάει όταν είσαι στον βυθό, για να γνωρίζεις ότι. Γιατί όση απόσταση κάνεις κάτω, πρέπει να την κάνεις και στην επιστροφή. Ναι. Άρα το να αντιλαμβάνεσαι πόσο χρόνο έχει περάσει όσο καταδίεσαι, είναι θέμα εμπειρίας καθαρά ή χρησιμοποιείται κάτι? Όχι, δεν χρησιμοποιούμε κάτι. Είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα εκπαίδευσης, είναι θέμα να γνωρίζεις το ίδιο σου το σώμα. Και αυτό έρχεται με τα χρόνια και με το χρόνο που αναλώνεις περνώντας στη θάλασσα την ώρα σου ψαρεύοντας ή κολυμπώντας ή κάνοντας προπόνηση. Το σκηνί το οποίο είδαμε ότι κόπηκε, τι ρόλο παίζει ακριβώς? Ναι. Το σκηνί στην άκρη αυτή υπάρχει μια σημαδούρα κόκκινη η οποία πρέπει να είναι εμφανής βάσει νομοσίας στα 300 μέτρα, να είναι ορατή σε 300 μέτρα ακτίνα. Είναι επίσης ορατή και σε διερχόμενα σκάφη. Mm-hmm. Πάνω στη σημαδούρα μπορεί να ξεκουραστεί ο δίτης μας, αυτός που βουτάει, αν κουραστεί, αν τον πάρει μια κράμπα, μπορεί να έχει πάνω μια μπουκάλα με νερό. Και την έχει πάνω συνδεδεμένη σε μια ζώνη όταν κολυμπάει. Κατά τη διάρκεια που βουτάει, το σχήνι τον ακολουθά και ξέρουμε ότι ο δίτης μας είναι κάτω από αυτήν τη σημαδούρα. Μάλιστα. Και επιστρέφει, όταν τελειώσει η βουτιά, επιστρέφει κοντά στη σημαδούρα του. Και άρα, αν καταλάβει ότι καθυστερεί, μπορεί και να τραβήξει και το σκηνή για να τον βοηθήσει να έρθει και πιο γρήγορα. Ναι, αλλά υπάρχουν και άλλοι λόγοι που χρησιμοποιείται που δεν έχουν να κάνουν ακριβώς αυστηρός με την ασφάλεια. Μάλιστα. Για να μην χάσει ίσως και τον προσανατολισμό του ή για να μπορεί να γνωρίζει και ο ίδιος να γυρίσει πίσω στην επιφάνεια, ή είναι καθαρά για να υπάρχει σημαδούρα εκεί και να γνωρίζουμε πού είναι? Ναι, μαρκάρει την περιοχή του. Γνωρίζουν τα διερχόμενα σκάφη ότι εκεί, από εκεί κάτω από το νερό, υπάρχει mm-hmm. υποβρύχια δραστηριότητα. Όσον αφορά, γιατί έγινε αναφορά για δύο ψαροντούφεκα και τα δύο τα παίρνουν κάτω μαζί τους, οι δίτες και το εφεδρικό και το. Ή ανεβαίνουν και παίρνουν το. Πάνω στη σημαδόρα μπορεί να έχει και δεύτερον και τρίτο ψαροντούφεκο. Όταν χτύπησαν το πρώτο το ψάρι,
άφησε το ψαρούχο το πρώτο με το ψάρι χτυπημένο και πήγε να πάρει το δεύτερο ψαρούχο για να κάνει το δεύτερο που είχαμε πει προηγουμένως. Να το χτυπήσει με δεύτερον όπλο. Μάλιστα. Όσον αφορά την κάμερα, εμείς πρώτη φορά ακούσαμε ότι υπάρχει και η κάμερα πάνω στα ψαροντοφεκά. Ο ρόλος εκεί ποιος είναι? Καθαρά ψυχαγωγικός. Δεν προστίθει κάτι στο θέμα ασφάλειας το ψαροντοφεκό αν έχει την κάμερα. Απλώς ο δίτης μπορεί να πάρει τα πλάνα για δική του χρήση, να δει πώς το έφυγε ένα ψάρι, να δει τη βολή του, να την ανεβάσει στο YouTube. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος που μπαίνει η κάμερα. Οι συνηθέστεροι κίνδυνοι που υπάρχουν, τι μπορεί να πάει λάθος, το πιο συνηθισμένο που συμβαίνει στις ελεύθερες καταδύσεις? Το πιο συνηθισμένο είναι η απώλεια των αισθήσεων. Αυτό που πιθανόν να συνέβη και στο φίλο Ανδρέα. Δηλαδή, όταν, όπως είπα προηγουμένως, παρατράβηξε την βουτιά του ή είχαν μειωθεί τα ποσοστά οξυγόνου του λόγω μικρού διαλύματος στην επιφάνεια, τότε πάλι αυτό θα σε οδηγήσει σε έναν επεισόδιο υποξίας. Άρα αυτό που μας φοβίζει πάντοτε σε μια βουτιά είναι ο άνθρωπος μας που εκτελεί τη βουτιά να είναι πιαστεί πάνω σε έναν αντικείμενο που μπορεί να είναι ένα ξεχασμένο παραγάδι, μπορεί να είναι ένα δίχτυ, μπορεί να είναι μια κράμπα, μπορεί να παλεύει με το να βγάλει το ψάρι από την τρύπα και δυσκολεύεται και λέει ακόμα λίγο, ακόμα λίγο, ακόμα λίγο και σε κάποια στιγμή να χάσει τις αισθήσεις του. Άρα εκεί θα μπει ο ρόλος του ζευγαριού ώστε να κατεβεί κάτω να τον ανασύρει με ασφάλεια. Άρα αυτό, ο πιο μεγάλος κίνδυνος που μπορεί να συμβεί σίγουρα είναι το να χάσει τις αισθήσεις του και να μην έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει. Γνωρίζοντας φυσικά και πρώτες βοήθειες, ταυτόχρονα κάτι πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι το δεύτερο ζευγάρι μάτια πρέπει να είναι ικανός όσον ικανός είναι και ο άνθρωπος που βουτάει. Δηλαδή δεν μπορεί ο ένας να βουτά στα 20 και άλλος στα 10 και να θεωρούμε ότι έχουμε ασφάλεια. Αφού άλλος δεν μπορεί να καταδειχθεί πέραν των μέτρων που βουτάει ο σύντροφός μου. Άρα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι δεν είναι ένα οποιοδήποτε σπόρι ή χόμπι. Οποιοδήποτε θέλει να το κάνει πρέπει να κάνει και κάποια μαθήματα και πέραν του ότι πρέπει να υπάρχει μεγάλη προσοχή και προετοιμασία όταν γίνεται αυτό. Σίγουρα υπάρχουν σχολεία, υπάρχουν εκπαιδευτές, υπάρχουν ομίλοι οι οποίοι διδάσκουν τα θέματα ασφάλειας, εκπαιδεύουν τον κόσμο ώστε να πηγαίνει στη θάλασσα και να επιστρέφει ασφαλής. Αλλά όπως είπα και στην αρχή, πρέπει ο άνθρωπος που βουτάει να σέβεται τον εαυτό του και τη θάλασσα. Μάλιστα. Δεν χωράνε παλικαρισμούς ή επικίνδυνα χειρήματα. Μάλιστα. Κύριε Ηλία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Μας δώσατε πολύ σημαντικές πληροφορίες. Να είστε καλά. Ελπίζουμε πραγματικά αυτή η υπόθεση. Το λέμε συνέχεια, να έχουμε μια θετική ανατροπή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε και θα πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που δείχνει καρέ-καρέ την δολοφονία του ετεροθαλή αδελφού του Κιμ Γιονγκούν. Βίντεο από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης δείχνει καρέ-καρέ την επίθεση που δέχεται ο ετεροθαλής αδελφός του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ-ναμ. Σε αυτό φαίνεται ο αδελφός του Κιμ Γιονγκ-ουν μέσα στο αεροδρόμιο. Δευτερόλεπτα αργότερα, μια γυναίκα με ένα λευκό τόπ και τζιν φαίνεται να τον αρπάζει και να τον κρατάει γερά, ενώ μια άλλη του ξεκάζει τη δηλητηριώδη ουσία στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, συνομιλεί με αστυνομικούς του αεροδρομίου της Κουάλα Λουμπούρ, οδηγείται στην κλινική και μετά από λίγο πεθαίνει. Οι σχέσεις της Βόρειας Κορέας με τη Μαλαισία είναι σε τεντωμένο σκηνή, με τους Βορειοκορεάτες να προσπαθούν να εμποδίσουν την διενέργεια νεκροψίας από τις αρχές της Μαλαισίας, ζητώντας μάλιστα την άμεση μεταφορά της όρου του Κιμ Γιονγκ-ναμ στην Πιονγκιάνγκ. Δεν υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία για τα αίτια του θανάτου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις έρευνες που γίνονται από την αστυνομία της Μαλαισίας, παρόλο που θα πάρουμε τα αποτελέσματα. Αυξάνεται η αμφιβολία ότι μπορεί κάποιος να κρύβεται πίσω από την έρευνα. Οι αρχές της Μαλαισίας μέχρι στιγμής έχουν συλλάβει δύο γυναίκες. Πρόκειται για μια γυναίκα με βιετναμέζικα ταξιδιωτικά έγγραφα και μια γυναίκα με διαβατήριο από την Ινδονησία. Μάλιστα.
Μάλιστα, τώρα θα πάμε να δούμε αυτό το ρεπορτάζ που αφορά ουσιαστικά στο Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας που αγωνίστηκε σε All-Star Game του NBA και από τους πρώτους ουσιαστικά σε σκορ Ευρωπαίους όσον αφορά τα καλάθια. Ο διεθνής άσος χάρηκε με την ψοχή του την συμμετοχή του στη γιορτή του Παγκόσμιου Μπάσκετ και αφιέρωσε φυσικά τη βραδιά στην οικογένειά του και την Ελλάδα που δεν την ξεχνάει ποτέ. Τυφώνας Γιάννης Αντετοκούνμπο ύπταται πάνω από τον ξαπλωμένο στο παρκέστε. Κάποιες αναφορές ότι αυξάνονται οι αιτήσεις για νέα δάνεια. Θα δούμε, θα έρθουμε και στα δικά μας κύριε Κιαμίδη. Πάμε λίγο να δούμε, να καταλάβουμε τι γίνεται με την Ελλάδα. Από εδώ και πέρα, μετά από αυτή την συμφωνία με τους δανειστές, επιστρέφει και πάλι η Τρόικα. Τα είδαμε και εδώ. Τώρα τι θα γίνει στην Ελλάδα, γιατί εκεί το πράγμα πάει πολύ. Τραβάει πολλά χρόνια αυτή η κολόνια. Ναι. Και έχετε προσέξει ότι αναφερθήκατε στην Τρόικα και όχι στους θεσμούς. Έσβησαν και αυτό. Τώρα περνούμε τις μετασεισμικές δονήσεις. Ο κύριος σεισμός ήταν πριν 2 χρόνια, όπου είχαμε εκτεταμένες συζητήσεις εδώ στο στούντιο σας. Υπάρχουν χαρακτηριστικά στην Ευρωζώνη. Οι 19 χώρες είναι μόνο θεωρητικά μέρος της Ευρωζώνης. Υπάρχουν 2 χαρακτηριστικά που σε κάνουν να είσαι μέρος της Ευρωζώνης και δεν το έχουν καταλάβει πολλοί. Υπάρχουν 4 χώρες που είναι επίδοξες για τη μεταφορά τους εις το αδύνατον ευρώ και είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Σλοβενία. Πριν ένα μήνα είχε παραιτηθεί ένας πολύ υψηλά ιστάμενος της Κομισιόν και για την Ευρωζώνη, διότι λέει αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε δεν γίνεται, πρέπει να κάνουμε 2 ευρώ, ένα για τις δυνατές και άλλο για τις αδύνατες. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Εάν κάποιος Άγγλος από το Πιλαρίκι πάει στον Buenos Aires και έχει 100 ευρώ στην τσέπη του και τα ξοδέψει εκεί, γίνεται. Γίνεται να μετατρέψεις ευρώ σε όλον τον κόσμο. Η Κίνα, το 1/3 των αποθεμάτων της είναι σε ευρώ. Δεν κάνει αυτόν τον Άγγλον όμως μέρος της Ευρωζώνης, ούτε τον ίδιο, η Αγγλία δεν είναι στην Ευρωζώνη, ούτε το Buenos Aires ή η Αργεντινή δεν είναι. Τι είναι που κάνει την Ευρωζώνη? 2 κύρια σημεία. Είναι πόσων δανεισμών έχει το κράτος και πόσο δανεισμένοι είναι οι πελάτες των τραπεζών. Η Ελλάδα έχει τεράστιο κρατικό δανεισμό, 180. Ουδέποτε θα μπορέσει να το αποπληρώσει. Και έχει και υψηλών δανεισμών πελατών των τραπεζών. Η Κύπρος πολύ περισσότερο. Οπότε είναι κατά θεωρία που νομίζουμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι στην Ευρωζώνη και θα φανεί φέτος. Άρχισαν και φαίνεται. Είναι μετασεισμικές δονήσεις. Άστε που τώρα δεν ενδιαφέρεται η Ευρώπη πολύ για την Ελλάδα, διότι οι αγορές δείχνουν ότι ανησυχούν για την Γαλλία και την Ολλανδία, τι θα γίνει με τις εκλογές. Δεν ανησυχούν πλέον για την Ελλάδα. Η απόφαση ελήφθη πριν 2 χρόνια. Επειδή αναφερθήκατε στη Γαλλία και την Ιταλία, διάβαζα ότι επενδυτές, Ευρωπαίοι επενδυτές, ναι, βγάζουν τις επενδύσεις και τα χρήματά τους από την Ευρωζώνη και είναι κάτι το οποίο προβληματίζει πάρα πολύ τους Ευρωπαίους εν ώψη και των εκλογών σε Γαλλία και Ιταλία, όπου ξέρουμε ότι έχουν ξεκινήσει πλέον να έχουμε και εκεί κυβερνήσεις με ευρωσκεπτικιστές. Σωστά, ναι, και όχι μόνο, αλλά οι κύριες ευρωπαϊκές τράπεζες αρχίσαν και να λαμβάνουν μέτρα για την τυχόν διάσπαση της Ευρωζώνης. Πάλε φίλοι, αλλά έγιναν 3 λάθη. Ιερών το project. Δεν μπορεί να κάνεις την Ευρωζώνη χωρίς να έχεις κοινό τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορεί να κάνεις την Ευρωζώνη χωρίς να έχεις αστυνομία να προσέχει τα σύνορα της κάθε χώρας μετά που δίνεις ελεύθερη διακίνηση. Και βεβαίως έτρεξε η Ευρώπη και μάζεψε 28 χώρες πολύ σύντομα. Οπότε υπάρχουν προβλήματα. Τώρα έχουμε την Τραπεζική Ένωση. Θεωρείτε ότι είναι πολύ αργά? Δεν υπάρχει Τραπεζική Ένωση τώρα. Δεν είναι Τραπεζική Ένωση. Έχει αποτύχει να γίνει κανονικά η Τραπεζική Ένωση. Mm-hmm. Η Ελλάδα πριν 2 χρόνια εδόθην οι λύσεις. Όταν ο Σόιμπλε και άλλοι Ευρωπαίοι είπαν στον κύριο Τσίπρα, κοίταξε, δεν μπορείς να περάσεις αυτόν τον βουνό που ονομάζεται 3ο μνημόνιο μέτρα λιτότητας. Δεν το αντέχει ο ελληνικός λαός. Η εισήγηση μας είναι για να κουρέψεις το τεράστιο χρέος. Μέσα στην Ευρωζώνη δεν δέχονται άλλοι. Πρέπει να βγεις, κούρεψε όσο θέλεις, αναδιοργανώθουμε τη ρευστότητα τη δική σου και την οικονομική πολιτική mm-hmm. δική σου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όταν τα καταφέρεις και αν υπάρχει Ευρωζώνη έρχεσαι πίσω. Αυτό είναι που θα γίνει. Τώρα, διότι στην Ευρωζώνη αγγελάξουμε τον δανεισμό των τραπεζών.
Όταν ήμουν με τις διεθνείς αμερικάνικες τράπεζες, ήξερα και όλοι ξέραμε ότι πάνω από 5-6% δεν μπορείς να έχεις δάνεια για τα οποία θα κάνεις προβλέψεις. Καταστρέφεται η τράπεζα. Πού είναι οι πελάτες σου? Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή ή στην Ευρωζώνη υπάρχουν 1 τρίλιον και πάνω κόκκινα δάνεια. Τα περισσότερα είναι στην Ιταλία. Το 1/4 αυτών των δανείων που δεν μπορούν να σπαθούν είναι στην Ιταλία, όπου οι Ιταλοί, οι Ιταλικές τράπεζες, 16% των δανείων που κάνουν είναι προβληματικά. Κοιτάξτε τι έχει η Κύπρος και η Ελλάδα. Τα μισά είναι προβληματικά. Δηλαδή δεν υπάρχουν τράπεζες στην Ελλάδα και στην Κύπρο για να δώσουν όθηση στην ανάπτυξη, αφού ο σκοπός της Τρόικας είναι να μειώσουν το τραπεζικό σύστημα, διότι θεωρείται καταστρεμμένο. Γιατί ακόμα λοιπόν στην Ελλάδα συντηρείται αυτό το σενάριο του μνημονίου και ότι συνεχίζουν με αυτή τη φόρμουλα που ξέρουμε για τόσα χρόνια, και στην Κύπρο δίνεται μια εντύπωση ότι σιγά σιγά ξεκινήσαμε, κάνουμε αναδιαρθρώσεις, δίνουμε και δάνεια και πάμε καλά. Να σας πω, έχετε υπόψη σας τις τρεις λέξεις που λείπουν και από την Ελλάδα και από την Κύπρο και δεν αναφέρνονται για να μην ξυπνήσει ο κόσμος? Δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή. Έχει μεγαλώσει το χάσμα μεταξύ των λίγων πλουσίων και των φτωχών. Δεν υπάρχει ελπίδα για έναν καλύτερο μέλλον. Και δεν υπάρχει η δίκαιη κατανομή της παραγωγής του πλούτου, η δίκαιη κατανομή να δώσεις τον πλούτο που παράγεις πρώτα στις μάζες που παράγουν, όχι να δώσεις στην κυβέρνηση να τα κάνει ό,τι θέλει. Δεν πηγαίνει ο πλούτος, ο επιχειρηματίας δεν βρίσκει λεφτά. Υπάρχει τρομερή έλλειψη ρευστότητος, διότι δεν υπάρχει τραπεζικό σύστημα. Μάλιστα. Άρα αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι λένε ουσιαστικά τη μερική, τη μισή αλήθεια. Ότι μπορεί να δίνονται δάνεια, αλλά το θέμα είναι πού δίνονται και πώς όλο αυτό αντανακλάται και στην κοινωνία, ώστε όντως να έχουμε μια ανάκαμψη. Δίνονται δάνεια στην Κύπρο. 8 στους 10 που πηγαίνουν για να πάρουν δάνεια, δεν μπορούν να πάρουν δάνεια, ή διότι είναι υπεχρεωμένοι ή διότι είναι χρεοκοπημένοι. Δηλαδή πολύ λίγος δανεισμός γίνεται από τις τράπεζες που μπορούν. Πότε θα σκάσει αυτή η φούσκα και στην Κύπρο, γιατί όντως τα μη εξυπηρετούμενα κανένας, αν και μπορεί να λέγονται διαφορετικά να γίνεται η παραδοχή ανάλογα από ποια πλευρά γίνεται, όμως έχουμε, δεν έχουν πέσει καθόλου τα μη εξυπηρετούμενα. Στην Ελλάδα βλέπουμε, μας λέτε για την Ιταλία και άλλες χώρες, πότε θα σκάσει αυτή η φούσκα και πώς ακριβώς θα σκάσει? Θα βγουν χώρες από την Ευρωζώνη ή θα έχουμε και την διάλυση του ευρώ, κάτι που είχε πει και ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκάθαρα σε Ευρωπαίους, και είχαμε και την αντίδραση των Ευρωπαίων που είπαν δεν διαλύεται η Ευρωζώνη. Δηλαδή αμφισβητείται όντως από πάρα πολλές χώρες το ευρώ. Και απαντούν ότι θα γίνουν 2 ευρώ, ένα δυνατόν και ένα αδύνατον. Πότε θα σκάσει η φούσκα? Είναι με το λογιστικό πρότυπο 9. Τον περασμένο Νοέμβριο που ήμουν εδώ μαζί σας, θυμάστε, σας ανέφερα ότι θα αρχίσετε να ακούετε για έναν αριθμό και ο αριθμός είναι το 9. Ακούετε και βλέπετε καθημερινώς τώρα οι τράπεζες να το αναφέρουν. Είναι το λογιστικό πρότυπο που λέει ότι οι τράπεζες πρέπει να προβλέψουν για όλα τα δάνεια που δεν μπορούν να εισπράξουν, ναι, και για το μέλλον και για φέτος. Το πρόβλημα είναι ότι οι Fitch μας λένε ότι στην Κύπρο από τα 25 δις δάνεια που έχουμε κόκκινα, τα 17 χρειάζονται να προβλεφθούν. Δηλαδή να πει η τράπεζα ότι τα μισά θα εισπράξουν. Και αν το πει αυτό, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Σβήνει όλο το κεφάλαιο του τραπεζικού συστήματος, διότι είναι μόνο 6 δις. Δηλαδή οι προβλέψεις που θα γίνουν θα φάνε όλο το κεφάλαιο του τραπεζικού συστήματος. 3 πράγματα μπορούν να γίνουν για να διορθωθεί, όχι δεν διορθώνονται οι καταστάσεις, αλλά μπαίνουμε σε περίοδο που θα λαβθούν ριζικές λύσεις. Πώς θα επιβιώσουν οι τράπεζες? Προσέξτε, πριν ένα μήνα η κεντρική μας τράπεζα είχε μπει, θα πρέπει οι τράπεζες μας να βρουν εναλλακτικές λύσεις για να βγάζουν εισόδημα. Έχουμε δει μία που είναι τώρα estate agent, αγοράζουν και πουλούν περιουσίες που παίρνουν από τον κόσμο. Έχουμε άλλες τράπεζες που συμπεριφέρονται τόσο βάναυσα προς τους πελάτες τους, σαν να είναι ζώα προσφαγή, εκείνοι θα πάνε ίσως στη κτηνοτροφία. Είναι πολύ ασχήμη η κατάσταση. Να δούμε τι θα γίνει. Αυτή τη φόρμουλα για να αναλάβουν ιδιωτικές εταιρείες τη διαχείριση των δανείων, δεν θεωρείτε ότι... Οι ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να τις πληρώσεις, πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Η διαχείριση των δανείων. Μα τα δάνεια αυτά, αυτός είναι ο σκοπός ευθύς εξ αρχής. Όταν η Τρόικα μας είπε ότι θα μειωθεί το τραπεζικό
ευρωπαϊκό σας σύστημα είναι στο 1 τρίτο, εννοούσαν ότι από τα 65 δις δάνεια που είχαμε θα μείνουν γύρω στα 25 δις δάνεια, με καταθέσεις γύρω στο maximum. Η Κύπρη είναι 20 δις οι καταθέσεις μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταθέσεις 49 για ειδικούς λόγους, όμως η Κύπρος δεν είναι Λουξεμβούργο ή Ελβετία για να προσελκύσει τους ξένους σαν οικονομικό κέντρο. Προπάντων μετά από αυτό που συνέβη. Όταν το ΑΕΠ είναι 18 δις, εγώ λέω 20 δις, δεν μπορείς να έχεις καταθέσεις πάνω από το ολικό ΑΕΠ σου τους ντόπιους. Δηλαδή οι ντόπιοι έχουν καταθέσεις αυτή τη στιγμή κάτω από 20 δις. Όλοι οι άλλοι είναι ξένοι και είναι εδώ. Πώς θα φύγουν, αφού έχουμε καταθέσεις 49 και δάνεια 55. Και εσείς λέτε ότι η λύση θα είναι το δυνατό και το αδύναμο ευρώ, που θα έχουν κάποιες χώρες το αδύναμο ανάμεσα τους και εμείς. Και οι κυβερνήσεις. Και οι πιο ισχυρές οικονομίες θα έχουν το δυνατό. Ένα ευρώ δεν θα είναι πάλι. Θα μετατραπεί. Δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι η μετατροπή του. Θα είναι άλλη ισοτιμία δηλαδή των 2 ευρώ. Αυτό θέλω να καταλάβω. Ναι. Συγγνώμη. Αν γίνει δυνατόν ευρώ και αδύνατον ευρώ. Η ιδέα... Θα είναι και τα 2 ευρώ, αλλά θα έχουν άλλη ισοτιμία. Πέστε εδώ, αντί να είμαστε ευρώ, το ένα ευρώ και το άλλο ευρώ. Αυτό δεν είναι σαν να επιστρέφουμε σε ένα άλλο νόμισμα σωστά, ή σαν να φεύγουμε. Σωστά. Μάλιστα. Αυτό είναι που εννοώ. Απλώς θα το αφήσουμε με την ονομασία αυτό είναι ευρώ. Που, διότι η ιδέα είναι να έχεις το δικό σου νόμισμα και τη δική σου οικονομική πολιτική. Το δικό σου νόμισμα για να μπορέσεις να το υποτιμήσεις για να φτηνήσεις. Το κυριότερο όπλο των αδύνατων χωρών είναι η υποτίμηση του νομίσματος τους για να φτηνήσουν. Θα έχεις συναγματικούς περιορισμούς όπως είχε η Κύπρος μέχρι το 2007. Mm-hmm. Θα φτηνήσεις πες έναν 20% και τότε όταν ακριβώσουν τα εισαγόμενα θα καταλάβεις τι θα πρέπει να παράξεις σπίτι σου. Να δώσεις δουλειά στον κόσμο σου. Να δώσεις ελπίδα στον κόσμο σου. Να δώσεις ίση κατανομή του ΑΕΠ. Πρέπει να υπάρξει κοινωνική συνοχή. Αυτά τα τρία λείπουν αυτή τη στιγμή. Η εκλογή δεν είναι ωραίο, δεν υπάρχει το καλό και το κακό. Η εκλογή δυστυχώς σε έτσι περιπτώσεις είναι. Θέλουμε να έχουμε εισόδημα και να ακριβώσουν τα εισαγόμενα, όπου θα δούμε τι θα κάνουμε σπίτι μας για να μην τα εισάγουμε. Μάλιστα. Ή θέλουμε όπως τώρα να μην έχουμε εισόδημα, αλλά δεν ακριβώσαν τα εισαγόμενα. Μα αφού δεν μπορείς να τα αγοράσεις, με τόση ανεργία και με τόση έλλειψη προοπτικής και ελπίδας, δεν μπορείς να βγεις από μέσα, διότι η ρευστότητα δεν προέρχεται από cash. Για να μην παρεξηγηθούμε. Η ρευστότητα στην Ευρωζώνη προέρχεται κατά 93% από τον τραπεζικό δανεισμό. Είναι επειδή δεν έχουμε τις τράπεζες να δανείσουν. Χρειάζεται ριζική λύση. Το κράτος πρέπει να αναλάβει για να δει. Αυτοί που χρωστούν είναι στη φυλακή της φτώχειας. Με το να κλείσεις τον άλλο στη φυλακή διότι σου χρωστά και να κάθεσαι απ' έξω και να μετράς τους στόχους, ουδέποτε θα τα πάρεις. Και αυτοί που χάσαν τις καταθέσεις τους, και οι δύο μεριές πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους από το κράτος. Πώς θα το πάρουν. Κρίμα πριν τρία χρόνια, ο κύριος Ρος ήρθε και έβαλε το ένα δις με τους φίλους του στον οργανισμό ο οποίος είχε χρεοκοπήσει. Θα ήταν πολύ καλύτερα εάν ακολουθεί τον η νομική διαδικασία να ξεκαθαρίσει η λαϊκή και η Τράπεζα Κύπρου με νομική διαδικασία και να δημιουργηθεί η νέα τράπεζα με το ένα δις τράπεζα. Μάλιστα. Και να ξεκαθαρίσει η οικονομία, να ξέρει ο ένας ότι έχει προοπτικές, έχει ελπίδα, θα υπάρχει κοινωνική συνοχή. Όσον αφορά τώρα την Ελλάδα και αυτή τη νέα συμφωνία, τι θα προβλέπει. Δεν έχει γίνει καμιά συμφωνία, απλώς. Αυτό που λέτε, δηλαδή, η κυβέρνηση Τσίπρα, ότι όντως δεν θα υπάρξει ούτε ευρώ περικοπής, ισχύει, είναι μια είναι αυτό τι συμφωνία. Αυτό είναι, να σας πω, όταν ένας κάνει τρία βήματα μπροστά και μετά κάνει τρία βήματα πίσω, είναι εκεί που ήταν. Αυτό λένε στην Ελλάδα, ότι... Και θα γίνει αναδιοργάνωση των τρόπων που γίνονται. Ούτε στα παραμύθια δεν γίνεται αυτό. Τόσων καιρών δεν μπορούσε να γίνει. Τι αναδιοργάνωση θα γίνει. Διότι, σας λέω, έχει εγκαταληφθεί η Ελλάδα. Έχουμε αρκετό καιρό στην Ελλάδα, βέβαια, να ακούσουμε να πάρει άλλη δόση. Προχωράει κανονικά, έχει μπει σε ένα τρένο. Τον Ιούλιο που... θα είναι η κρίσιμη καμπή που έχει να πληρώσει. Έχει να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό δάνειο. Δεν χρειάζεται άλλα χρήματα η Ελλάδα για βεβαίως, την ώρα. Πρέπει να έχει, πρέπει να πάρει για να πληρώσει. Και μετά υπάρχουν και άλλα. Εννοείται ότι ξεκινάνε πλέον η εξόφληση των υποχρεώσεών της, δάνεια, ομόλογα, και όλα στην Ελλάδα το ίδιο λάθος. Αυτές οι ελληνικές τράπεζες, η Τρόικα τους είπε το ίδιο πράγμα.
Δεν δικαιούστε να είσαστε στο εξωτερικό. Είσαστε χρεοκοπημένοι. Ή στην Κύπρο, όλες οι ελληνικές τράπεζες θα πουληθούν. Πήγαν οι δύο. Πάντως, όσο κακή και να είναι η κατάσταση, το θέμα του κουρέματος δεν το ακούμε. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε και σε άλλες χώρες. Για να ξαναγίνει. Στην Ιταλία, εδώ είναι που ακούστηκε ο πρώτος πυροβολισμός, το Δεκέμβριο, η πρώτη εκπυσοκρότηση στην Ευρώπη. Όταν η Ιταλική κυβέρνηση δήλωσε ότι εγώ θα σώσω τη Σιένα που εχρεοκόπησε. Με το να βάλω τα χρήματα του φορολογούμενου, και αυτόν έχει κάνει, έφτασε μέχρι τον Bondholder. Δεν το δέχεται οι Βρυξέλλες και όπου να είσαι θα μας πούν. Κύριε Κιαμιδή, επειδή, άρα θεωρείτε ότι στην Ιταλία μπορεί να έχουμε κάτι όσον αφορά το κούρεμα. Ήδη στην Ιταλία, στη Σιένα, κουρεύονται οι κάτοχοι αξιογράφων, όχι οι καταθέτες. Κουρεύονται οι κάτοχοι αξιογράφων, όμως εκεί είναι μικροί, δεν είναι μεγάλοι. Είναι σαν να κουρεύεις τους καταθέτες. Αλλά ελπίζουμε να μην ξαναγίνει κούρεμα στην Κύπρο και στην Ελλάδα να μην γίνει. Διότι πώς θα σωθούν οι τράπεζες τώρα. Μία από τις λύσεις για να σωθούν οι τράπεζες τώρα με τις προβλέψεις του λογιστικού προτύπου 9 είναι ή θα πρέπει να έρθει άλλος ξένος να βάλει κεφάλαιο στις τράπεζες, να τις ανακεφαλαιοποιήσει. Δεν το βλέπω να δεχτεί οι ξένοι που ήρθαν και βάλουν να χάσουν τα πάντα. Ή η άλλη λύση, ή ξένος επενδυτής, ή ξένος επενδυτής. Εμείς έχουμε την εμπειρία πως σώζεται μια τράπεζα. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Κύριε Κιαμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.